Planet motherfucker! Καλημέρα, καλησπέρα και καλώ ήρθατε σε ένα ακόμη pop για τι δύσκολε ώρε. Το podcast του OneOne.gr για την pop κουλτούρα. Εγώ είμαι ο Σφίνα Γρυβαία. Εσύ ποιο είσαι. Σα πω θυμάμαι, ο Θοδόνη Μητρόπουλο είναι αυτό. Καμιά φορά. Σήμερα έχει καλού λαού, αλλά δεν θα απασχολήσουμε ε, για αυτά του ακροατέ. Λοιπόν, ε, συνεχίζουμε και τελειώνουμε το αφιέρωμα στο θρηλυκό 1999. Το μαζεύουμε να φεύγουμε, η φάση. Ε, ναι, από, ναι, ναι. Ναι, ναι. <laughs> από, από το 1999. <laughs> ε, έχουμε μιλήσει κατά κύριο λόγο για ταινίε που σημάδεσαν εκείνη τη χρονιά. Είχαμε κάνει ωστόσο και ένα bottle episode για τη, το τηλεοπτικό 1999. Mm -hmm. Λέω πριν ξεκινήσουμε με το, με το τελευταίο επεισόδιο, απλά να αναφέρω ε, ποια επεισόδια έχουν προηγηθεί και μπορούν ναι, να ανατρέξουν. Ναι, ναι, ναι. Φαντάζομαι ότι στο τέλο ε, του, του, του post που συνοδεύει το επεισόδιο αυτό θα. Υπάρχει και ένα γενικότερο ίντεξ με όλα τα... Θα φροντίσουμε να υπάρχει. Θα φροντίσουμε να υπάρχει. <laughs> ε, αν μας ακούει οποιοδήποτε. <laughs> Εκεί έξω. Ε, θα υπάρχει, ναι, με όλα τα προηγούμενα επεισόδια τα οποία θα... Ωραία, λοιπόν, ε, κάναμε ποδαρικό με το Matrix. Ε, έχουμε μιλήσει για το Ice White Sat, για το Being John Malkovich, για την εκτιέσθηση, για το Blair Witch Project, για το Fight Club για το Cruel Intentions, για το Notting Hill και για το Galaxy Quest. Αυτά όλα έχουν δηλαδή ξεχωριστό ε, επεισόδιο που μπορείτε να το βρείτε στο λογαριασμό του One Man στο YouTube, One Man GR, μια λέξη και είναι όλα αυτά εκεί. Παρ' όλα αυτά. Φανταστικού καλεσμένου θα περισσότερα. φανταστικού Έχουμε Κουτσογιανόπουλου, έχουμε Πάνο Γκένα, έχουμε Θωματζάμπρα, έχουμε, έχουμε πολύ πράγμα. Έχουμε Τζον Μάλκοβιτ, έχουμε. Τζον ναι, έχουμε. Ιλία και... Κυριαζή. Μπράβο, έχουμε Τζον Μάλκοβιτ, actual Τζον Μάλκοβιτ, έχουμε actual Shyamalan. Γενικότερα ακούτε και του ίδιου του δημιουργού που... Ε, μα είχαν δώσει κάποιε αποκλειστικέ δηλώσει με διάφορε αφορμέ. Ε, να πω επίσης ότι κάποιε από αυτέ τι ταινίε θα τι αναφέρουμε και στην πορεία, mm -hmm. γιατί θα ξεκινήσουμε το επεισόδιο λέγοντα ε, ο καθένα τη δεκάδα μα. Αυτό, δηλαδή το κόνσεπτ το του σημερινού, επειδή θέλαμε να τελειώσουμε ε, ε, μνημονεύοντας όσο περισσότερες ταινίε γίνεται από τη φανταστική αυτή χρονιά, προφανώς περιλαμβάνονται. Πολλέ από τι ταινίε για τι οποίε κάνουμε και ξεχωριστά και επεισόδια. Και ξεχωριστά, λογικό είναι. Οπότε ε, κάποιε θα αναφερθούν μέσα στι δεκάδε μα που τώρα μόλι θα ακούσετε. Υπάρχει μία ταινία που θα την κρατήσουμε για το τέλο, που είναι η μοναδική κοινή ταινία που έχουμε στι δεκάδε μα. Και στη συνέχεια θα μιλήσουμε για όλε εκείνε τι ταινίε που θέλαμε πάρα πολύ να έχουν ξεχωριστό επεισόδιο. Ε, παιδιά, 365 μέρε έχει χρόνο. Πού να τα προλάβουμε όλα αυτά. <laughs> Αλλά να, θα βρουν εδώ τη δικαίωσή του. Οπότε θε να ξεκινήσει, Εσύ. Με τη δεκάδα μου, ναι. ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, ε, καταρχά ψάχνοντα ε, για να θυμηθώ λίγο τι έχω πιθανώ ξεχάσει, ε, ανακάλυψα μια δεκάδα για το 1999 που είχα κάνει πριν από πέντε χρόνια. Ε, mm -hmm. Και την κοίταγα από περιέργεια γιατί ήθελα να δω κατά πόσο με εκφράζει ακόμα, τι έχει αλλάξει, γιατί συνήθως πέντε χρόνια πολύ καιρό έχω αλλάξει πάρα πολύ. Οποιοδήποτε θα έβρισκε πράγματα πριν ναι, από πέντε χρόνια να, που δεν. Να το πούμε αυτό το disclaimer, ότι μπορεί ας πούμε, αν το αυτό το podcast γινόταν σε τρία χρόνια, mm. οι λίστε μα. Να μας οι λίστες, ναι, να να έχουν αλλάξει. Τι ε, συμβαίνει ε, αυτό, η αυτό η που ανηχα... λέει, ε, αλλάζουν η... οι άνθρωποι. Ε, αλλάζει ο κόσμο <laughs> γύρω του. Έτσι. Ε, προφανώ δεν θα ήταν σίγουρα αυτή η δεκάδα μου αν ήταν μια λίστα που την είχα κάνει το ίδιο το 99. Δηλαδή έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Ξέρεις, το, το Ούναι, και εμένα θα ήταν πολύ διαφορετική από τη. Ε, η, η, η λίστα που βρήκα τότε, λοιπόν, σ, κατά 60-70% με εκφράζει ακόμα. Το οποίο. Καλό το, θα το, το πω. Το βρήκα... είσαι consistent. Okay. Ναι, ναι. Mm. Ε, Α πω την τωρινή μου δεκάδα και μετά θα πω ποιε μικροαλλαγέ mm -hmm. είχα από τότε. Ε, λοιπόν, ε, εγώ την έχω ranked τη δεκάδα. Καλά έχει κάνει. Εγώ δεν το άντεξε η ψυχή μου. Δεν το μπορώ, Δεν το μπορώ. Έχω κάνει rankings. Όποιο μπορεί μπορεί να τα αναζητήσει στο popcorn.gr και στο oneman.gr, αλλά δεν μου είναι ποτέ μια ευχάριστη διαδικασία. Όταν μιλάω για πράγματα αγαπημένα μου, κατάλαβε. Άμα είναι επειδή μου να κάνω ranking των ταινιών του τάδε σκηνοθέτη, εντάξει. Αλλά α πούμε, όταν είχα κάνει τη Pixar. Ναι. Ε, πόναγα όταν έβαζα τη μία λίγο πιο κάτω από την άλλη. Δεν θέλω να διαλέξω ανάμεσα στα χέρια μου και τα παιδιά μου, Θεωρή. <laughs> 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 εμένα μου αρέσει πάρα πολύ να, να ξεχωρίζω έστω το αγαπημένο μου. Δηλαδή μετά δεν έχει ρε παιδί μου σημασία. Τώρα, το αγαπημένο μου είναι. Δεν, δεν μου κάνει διαφορά το τρίτο από το ένατο, α πούμε. Ω, oh, εμένα μου κάνει μεγάλη από το τρίτο. Που... <laughs> Θα μπορούσα να το πάρω αλφαβητικά. Δεν με νοιάζει. Δηλαδή, εμένα νοιάζει... Για μένα έχει ρε δηλαδή, αξία το καλύτερο, πιο ξεχωρίζει. Για να όλα. δούμε, εσύ. Τέλο πάντων, λοιπόν, ε, έχω στην δεκάδα μου το ο άνεμο θα μα πάρει του Μπάρκε Ροστάμι, τον οποίο τον λατρεύω στο πέρασμα των χρόνων. Α πούμε, αυτή είναι μια ταινία η οποία το 99 θα, θα... 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 θα με κορόιδευα την έβαζα αργότερα μέσα. Αλλά δεν στο το συζητώ, πέρασμα... δεν ναι, το συζητώ. Ε, γιατί είχε πάντα ας πούμε, τη φήμη του αργού και του κτλ. Και ο ο Μπάρκε στο πέρασμα των χρόνων έχει γίνει αγαπημένου μου σκηνοθέτε. Ε, και κάθε δεκαετία έχει μέσα. Σε μια κοσάδα θα είχα μέσα μια-δύο ταινίε του οπωσδήποτε είναι μια ταινία την οποία την ξανάδα σχετικά πρόσφατα την είχε την ταινιωθεί και είχαν κάνει ένα αφιέρωμα και την είχα ξαναδεί μετά από πολλά χρόνια και είχα πάθει. Σου έχει τύχει ποτέ να θυμάσαι μια ταινία ω κάτι που δεν είναι για σένα και ξαφνικά να μετά από πάρα πολύ καιρό και. Μία φορά πω, και από δύο. Από την πρώτη σκηνή κιόλα να είσαι. Ε, πόσο. Μου μιλά στην ψυχή ήμουν, μου, χρόνια Ναι, βέβαια, ναι, φυσικά, φυσικά. Την πρώτη, Τη σκηνή Α, οκ, okay. αυτή είναι προφανώ μια από τι καλύτερε ταινίε Μα γι' αυτό λέμε και αυτό, ότι σε 10 χρόνια θα ήταν άλλη λίστα αυτή. Που, αν το ξανακάναμε το podcast. Δηλαδή συμβαίνει αυτό το πράγμα. Mm. Βλέπεις Βλέπει κάτι μετά από λίγα χρόνια και ξαφνικά σου μιλά, πώ δεν σου μιλάει όταν το έχει πρώτο δει. Είναι mm. πολύ φυσιολογικό αυτό. Είναι μια μάχη ανάμεσα στην παράδοση και τον μοντερνισμό που έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό που κάνει. Είναι για έναν τεχνικό που πηγαίνει στο χωριό πίσω για να, ε, για να επισκεφθεί ένα, τόσο μια γυναίκα η οποία Γυρότερη γυναίκα η οποία πρόκειται να πεθάνει, και ό,τι συμβαίνει στο χωριό γύρω από αυτό το γεγονό, με τη διαφορά ότι πέναν μέρες και δεν, και, δεν και δεν πεθαίνει. Εγώ όταν είχα πρωτοβιαστεί την ταινία, <laughs> ναι. επειδή είναι από αυτέ τις ταινίε τη Λίστα και γενικότερα στο 99, που τι είδα πολύ μεταγενέστερα mm -hmm. από την πρεμιέρα τους, του. Ε, θυμάμαι ότι είχα διαβάσει τη σύνοψη και μου είχε κάνει. Μου είχε πάρα πολύ το κόνσεπτ. <laughs> γιατί όπω το ακούει, λε, τώρα αυτοί πάνε σε ένα χωριό και περιμένουν μια κυρία να πεθάνει, αλλά mm -hmm. η κυρία δεν πεθαίνει και εμένα γιατί μπορεί να με νοιάζει αυτό, δηλαδή κατάλαβες ναι, ναι, και όταν αυτό, τη βλέπεις είναι... Όσο περνάνε οι μέρες αυτός ε, αρχίζει να συγχρονίζεται ας πούμε περισσότερο mm. με τη με τη ζωή στο χωριό, με τη ζωή εκεί πέρα και αυτό και με απόλυτη ηρεμία και χωρί ας πούμε μεγάλα λογίδρα και μεγάλες δηλώσεις, ας πούμε η ταινία πιάνει μια μάχη ας πούμε ανάμεσα στο στο παρελθόν και το mm. μέλλον κατά κάποιο τρόπο ε, και πόλει και επαρχία. Και πόλη και επαρχία. Είναι, είναι, ανάμεσα σε πάρα πολλά πράγματα. Το οποίο βρίσκεται, είναι μια ένταση η οποία βρίσκεται πάρα πολύ γενικά στη φιλμογραφία του, του Κεροστάμι, αλλά πάντα με πάρα, πάρα πολύ. Ε, με πάρα πολύ τρόπο. Είναι ένα πάρα πολύ. είναι, ξέρω, είναι πολύ το Αυτό και είναι πράγω. Πάντα yeah. μένει πάρα πολύ ριζωμένο με μέσα μου. Ε, μετά έχω το. Ποιο να βάλω μετά. Είναι, είναι εσύ που έχει και έτοιμο το ranking. Να ναι, το Και, που, oh. και που δεν, μπορεί, δεν σε νοιάζει το ποιο είναι το τρίτο και ποιο είναι ένα το ένατο. Δεν με νοιάζει, αυτό λέω. Αυτό <laughs> είναι, Ωραία, είναι. διάλεξα να λοιπόν μου. Λοιπόν, θα διάλεξω ένα. <laughs> ε, το, το επόμενο δεν θα το πω τώρα, θα το πούμε μετά. Είναι, το, mm. είναι η κοινή μα ταινία, τέλο πάντων, που είναι η μόνη ταινία που είναι και στι δύο δεκάδε μα. Mm -hmm. Μη μου χαλά, το build-up. Ναι. ναι. Ε, έχω το, το Eyes White Chat. Το Eyes White Shut, λοιπόν. Ναι. Είναι στη δική μου δεκάδα, αλλά θα το συζητήσουμε. Α, είναι και αυτό στη δική σου δεκάδα. Ναι. Α, ωραία, άρα έχουμε δύο κοινά. Έχουμε δύο κοινά. Εντάξει, οκ. Okay. <laughs> το Eyes White Shut θα το πούμε τώρα, λοιπόν. Εντάξει. Το, ε... το Eyes White Shut, ναι. Εντάξει, τρελή ταινία, φανταστική ταινία. Έχω... Καλή ταινία, καλό σινεμά. Έχω διαπιστώσει ότι είναι μέσα στι. Διαπιστώσει. Τέλο πάντων, έχω καταλήξει ότι είναι μέσα στι τρει αγαπημένε μου παύλα καλύτερε <laughs> του Κιούμπρικ, <laughs> θεωρώ. Ε, μη σου πω ότι είναι και δεύτερη. Εδώ, mm. Έχ... όταν ήμουν... πριν χρόνια είχα μια μεγάλη δυναμία στο full metal. Τώρα Mm -hmm. είναι από αυτό που δεν ξέρω αν τα ξαναδώ τα τρία αγαπημένα μου μαζί, αν θα ε, είχα κάποια διαφορά πούμε, στο δικό μου ranking. Ε, αλλά... Σου άλλαξε καθόλου τώρα που την ξαναείδαμε πρόσφατα που μιλήσαμε για αυτή την αναλυτική. Μ' αρέσει ακόμα περισσότερο. Γενικά κάθε φορά που βλέπω το Ice White Stat, μου αρέσει ακόμα περισσότερο. Α, και, και δεν το βλέπω και σπάνια. Mm. Δηλαδή, είναι από τι ταινίε. Έχουμε ταινίε στη Λίστα και γενικότερα έχουμε μιλήσει για ταινίε που είχα πάρα πολλά χρόνια να το δω. Α πούμε, το Galaxy Quest που του, κάναμε σε πέσαλο επεισόδιο. Μιλάμε, είχα πάρα πολλά χρόνια να το δω. Και κι άλλε ταινίε είχα πάρα πολλά χρόνια να το δω. Mm -hmm. ε, το, και την Ekdiase είχα πολλά χρόνια να τη δω. Αλλά και τον Blair Witch, πάρα και πολλά και χρόνια το Blair Witch, να το δω. Το Ice Witch Chat, επειδή το έχω συνδεδεμένο με, ξέρει. Χριστούγεννα από το Upside Down, κάπω. Ναι. Ε, δεν τα βλέπω, δεν το βλέπω κάθε Χριστούγεννο αλλά τέλο πάντων συμβαίνει το Eyes Και πραγματικά κάθε φορά που θα το δω θα μου αρέσει περισσότερο και θα παρατηρήσω και πράγματα που δεν είχα παρατηρήσει. Με mm, mm. ναι, ισχύει, για, Στα και... σκηνικά του, και... στον τρόπο που χρησιμοποιεί το φωτισμό, όλα αυτά. Αλήθεια, κάθε φορά. Έχει, έχει μυστικά ταινία, έχει γονίτσε, έχει τέτοια πράγματα. Έχει, έχει, έχει. Mm. Ε, ναι, και για μένα μου αποκαλύφθηκε με ακόμα ας πούμε, πληρέστερο τρόπο τώρα που την ξαναείδαμε. Mm. Εντάξει, πάντα ήταν μια ταινία που μου άρεσε. Αλλά ας πούμε στη λίστα που ανακάλυψα του από πριν πέντε χρόνια δεν την είχα μέσα. Ναι, ναι, ναι. Μια άποψη. Τώρα, εν υπάρχει δεν το. Να πω τελευταίο σχόλιο ότι μου απολαμβάνω το πόσο στεγνό ερωτικό θελήρι είναι. Ναι, 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 είναι. Αυτό Ήτανε, είναι από τα αγαπημένα μου πράγματα στην τότε... ταινία. Που, που είχαμε κατασταλάξει κάπως το τι ρε παιδί μου είναι. Το θρίλερ το, το, το που συμβαίνει στο κεφάλι ενό τύπου ο οποίο συνειδητοποιεί ότι είναι κάτι του είναι σεξουαλικό πλάσμα. Αυτό, που αυτό. έχει, ακριβώς. Που έχει επιθυμία. Πο, Ανεξάρτητα από τον ίδιο. Ναι, ναι, ναι. Και, και όλοι είχαν, π, είχαν όλο πάει τότε το... να δουν μάσκες και ιστορίε ναι, και ναι. όρια. Και οκ, okay, ναι, το όριο είναι εκεί. Προφανώ απομονωμένα είναι ένα σεξι σκηνικό έτσι, αλλά στο κόντεξ τη ταινία, ειλικρινά σουρώνει. <laughs> όχι, να σ' αρέσει και όλα αυτά <laughs> <το> που βλέπει. <laughs> Τέλο πάντων, όμω συνέχισε γιατί σε ρίχνω. μετά έχω το, το Rat Catcher, το ντεμπούτο τη ε, Λίνα Άμζη, τη αγαπημένη κοινοθέτη που Πρόπερση, πρόπερση ε, μα έδωσε το You Were Never Really Here. Ναι, ναι, ναι. Μια από τι Φοβερή ταινία. Είχαμε, τότε που είχαμε κάνει τι καλύτερε ταινίε τη χρονιά στο Pop ήταν η νούμερο ένα ταινία που είχαμε βάλει. Είχαμε συμφωνήσει και εγώ μπράβο και εσύ μας. ότι ήταν η καλύτερη ταινία που είχαμε Μπα, δει την χρονιά. Όχι, όχι, όχι. Πολύ ωραία ταινία. Ε, το Rat Catcher είναι το, το ντεμπούτο τη. Είναι, α πούμε, μια ιστορία ενηλικίωση πάρα πολύ σκληρή. Ε, που λαμβάνει η χώρα κατά τη διάρκεια μιας απεργίας των σκοπιδιάρτητων, τέλο πάντων, στη γλασκόβη των 70s Είναι ένα πάρα πολύ, πολύ βρόγκο, πολύ σκληρό σκηνικό, στο οποίο συναντούμε μια παρέα ε, μικρών παιδιών που προσπαθούν να ζήσουν, τέλο πάντων, να μεγαλώσουν μέσα σε μια κατάσταση mm -hmm. ε, τέτοια. Είχα μιλήσει πριν από δύο χρόνια με την Λίν Ράμζεϊ. Θα την βάζαμε εδώ πέρα σαν απόσπασμα που έχουμε κάνει σε άλλα επεισόδια. Αλλά πραγματικά, άμα, άμα προσπαθήσει να yeah, yeah. ακούσει την προφορά. Δηλαδή, ήταν από τι απομακρυνθήσει που μου είχαν πάρει ώρε για να καταφέρω να. Yeah. Ναι, είχε να βγάλω ζητήσει άκρη. και τη δική μου βοήθεια ο Θοδωρή. Ε, 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 το άκουγα. έχω ακούσει το απόσπασμα που τον δυσκόλευε. <laughs> Τέρμα δυνατά στα ηχεία σπίτι μου για να καταλάβω τι λέει. Ήταν αυτό με το μπαλόνι και το ποντίκι. Με το μπαλόνι και το ποντίκι. Αυτό, αυτό λοιπόν έχω γράψει εδώ πέρα. Με, κρίμα, έπρεπε να το βάλω να το ακούσει ο κόσμο. Μέχρι πάνω... είχε μπει ο πατέρα μου μέσα στο δωμάτιο ε... και με είχε ρωτήσει τι σου συμβαίνει. Γιατί άκουγε άνθρωπο, αλλά δεν φαντάζομαι ότι άκουσε Άννα μια Σκοτσέζα που μιλάει. Άκουγε ω αλαμπουρνέζικα από το βάθο του σπιτιού. Τρομερά δυνατά. Και λέει Α ρωτήσω, πε όμω. Είχε πει λοιπόν τότε ότι. Ε, ότι είναι μια ταινία ενηλικίωση, κατά την γνώμη μου, αν θε να βάλει μια ταμπέλα. Γενικότερα, ε, ε, διαφωνούσε με το, ε, ε, το ότι είχε αποδοθεί κάπω ταμπέλα του νεορεαλισμού, κάπω το σινεμάτιση, κάτι τέτοιο, έχει πάρα πολλά πιο υπερβατικά στοιχεία, πιο, πιο βαριά αρτιστικά στοιχεία. Και είχε πει τότε ότι οι άνθρωποι λέει συνηθίζουν να διαβάζουν τη δουλειά μου ω ρεαλισμό και δεν νομίζω πω ήταν ποτέ ρεαλισμό. Στο Catcher α πούμε, στέλνουμε ένα ποντίκι στο φεγγάρι με ένα μπαλόνι. Καταλαβαίνει τι εννοώ. Ε, αλλά υποθέτω λέει ένα πράγμα που διαπερνά και τι δύο ταινίε μου, γιατί την είχα ρωτήσει πώ φτάνουμε από το Rat Catcher στο You Were Never Really Here, είναι τα χαμένα τραυματισμένα παιδιά. Το οποίο είναι κάτι όντω που υπάρχει στην καρδιά αυτή τη ταινία, που έχει ένα από τα αγαπημένα μου φινάλε με το πρόσωπο του παιδιού να χαμογελά, που έχει περάσει όλη αυτή την. Τη σχεδόν ασπρόμαυρη κόλαση. Ναι, ναι, ναι. Ε, και στο τέλο αποχαιρετάμε αυτό το χαμόγελο το οποίο από τη μία ας πούμε είναι ελπίδας, απ' την άλλη είναι σαν έξτρα κλωτσιά. Δηλαδή σαν... Ναι, ναι, ναι. Ε... Το παραλίγο να μπει στη δική μου δεκάδα, θα πω όταν έρθει η ώρα της πια ταινία την νίκησε, γιατί γενικώ. Ναι, ναι, ναι. <laughs> καλά, θα δεν μας πει παραπάνω. <laughs> 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 θα ήταν περήφανη η Εσφήνα το 99. <laughs> Πάτσε το πόδι της Εσφήνα το 99. Όχι, απες λοιπόν. Είμαι περήφανος και εγώ, θα το 2019 <laughs> <laughs> επίση για αυτή την κόντρα. <laughs> ε, τι άλλο έχουμε. Ε, Λοιπόν, είπα αυτέ τι τέσσερι, τι τρει δηλαδή, σημεία που θα πούμε μετά πρώτα, mm -hmm. γιατί οι υπόλοιπε έξι είναι ε, όπω ήταν οι πρώτε έξι από πριν από πέντε χρόνια, τι έχω αφήσει ακούνητε. Ε, περισσότερο από σεβασμό στο, mm. στο, στο παλιότερο με αυτό, γιατί κάποιε από αυτέ έχω χάσει πραγματικά πάρα πολλά χρόνια. Ε, Ξέρω ακριβώ τι εννοεί. Mm. Σεβασμό στο παλιότερο σου αυτό, εντάξει. Θα, θα ναι. φτάσω συγκεκριμένα, είναι ήδη καμία που πραγματικά. Λοιπόν, ε, έχω το. Όλα για τη μητέρα μου, του Πέδρου Αλμοδόβα. Ναι! Το οποίο, βασικά, αυτό που είχα, που είχα γράψει τότε στη λίστα, συνοδεύοντά τη, είναι ότι η θέση 1 ω 6 δεν είναι απλά παιδί μου ταινία που αγαπάω πάρα πολύ, που είναι όλε ταινίε που τι αγαπώ πάρα πολύ την καθημερινή για λόγο. Είναι ταινίε που θεωρώ ότι είναι και οι καλύτερε των σκηνοθετών του κιόλα, mm -hmm. ή τέλο πάντων οι αγαπημένε μου ταινίε των σκηνοθετών του, που είναι όλοι πάρα πολύ μεγάλοι σκηνοθέτε, αυτοί οι περισσότεροι τέλο πάντων. Ε. ε το όλο για τη μητέρα μου του Αλμοδόβα είναι μια ταινία που και μόνο που τη σκέφτομαι θέλω να βάλω τα κλάματα γενικότερα. Δηλαδή είναι αυτά τα μελοδράματα που πραγματικά είναι τόσο γεμάτα ζωή και χρώμα. Και... και, τα κάνει πολύ καλά ο Μωβάρ. Παραδοσιακά το όχι αυτό το πράγμα πάρα πολύ. Αυτή Μπορεί η ταινία, αυτή η ταινία νομίζω είναι ακριβώ. Δηλαδή υπάρχουν οι πιο extravagant στιγμέ του, υπάρχουν οι πιο. Ποιο Ryan Murphy στιγμέ του. Υπάρχουν οι πιο, ναι, υπάρχουν <laughs> οι πιο ας πούμε, σχετικά για τα δεδομένα του, τέλο πάντων down to earth ε, στιβαρέ μελλονδραματικέ ε, στιγμέ του. Αυτό βρίσκεται πολύ ανάμεσα κάπω. Ναι, είναι στη μέση. Ε, και. Ο τρόπο που απλώνει την ιστορία είναι για μια μητέρα, εμπασχολητώση, που ο γιο τη σκοτώνεται σε ένα. τον πατάει αυτοκίνητο, ενώ προσπαθεί να πάρει αυτόγραφο από την αγαπημένη του ηθοποιό. Mm -hmm. ε, και αυτή ταξιδεύει στη Βαρκελόνη για να ενημερώσει τον πατέρα, που τώρα είναι τρανς γυναίκα πλέον, ε, να ενημερώσει ότι πέθανε ο γιο που ποτέ δεν ήξερε ότι είχε. Ε, και σε όλη αυτή τη διαδρομή γνωρίζει διάφορου χαρακτήρε και είναι ένα. Είναι πάρα πολύ συγκινητικό ο τρόπο με τον οποίο μια ζωή η οποία χάθηκε και εντελώ άδοξα και τραγικά κάπω απλώνεται τόσο πολύ στο χάρτη και καταλήγει να επηρεάζει τόσου διαφορετικού ανθρώπου που ποτέ δεν ήξεραν πιθανώ καν την ύπαρξη αυτού του, του παιδιού. Δηλαδή είναι πραγματικά. Και, δηλαδή, και μόνο που τη σκέφτομαι πραγματικά θα βάλω τα κλέμα. Δηλαδή Είναι πολύ πολύ σπουδαία και συναισθηματική ταινία. Ε, είχε κερδίσει και το Όσκαρ Ξενόγλος, είχε πάρει και τι κοινοθεσίε τη Κάνε. Ε, τώρα που συζητάμε υπάρχει σεύσες καινούργια ταινία του Πέδρου Αλμοδόβαρ που είναι επίσης μια έτσι πολύ γλυκιά και αρκετά αυτοβιογραφική ταινία για έχει τον Έχει μαζέψει ίδιο. και πολύ κόσμο που έχει συνεργαστεί κατά ναι. καιρούς το οποίο το βρίσκω έτσι πολύ cute. Είναι πολύ cute. Εντάξει, πάντα ήταν, είχε, κάτι, είχε διάφορα έτσι αυτό, αναφορικά πράγματα γιατί ούτως ή άλλως η δύναμη του, του σινέμα κάπως συνδεόταν με τον hyper ρεαλισμο τέλο πάντων του έργου του. Ε, στο καινούριο, ο Μπαντέρα παίζει μια εκδοχή του Αλμοδόβαρ, του κατά κάποιο τρόπο. Ναι. Στην ερμηνεία τη καριέρα του, ίσω. Πιστεύω ότι συνεχίζουμε να τον ακούμε την ταινία για του επόμενου μήνε. Πιστεύω ότι θα φτάσει και στα Όσκαρ. Ο Μπαντέρα, αν τι άλλο. Και η Πενέλοπε. Ε, στην και η Πενέλοπε που έχει έτσι ένα απανταδόρικο παρελθοντι... σε, σε flashback ρόλο εντάξει, τους έδωσε καλούς ρόλους είναι, είναι, είναι δύο από τις μουσες του τέλο πάντων, τους έχει, δώσει, τους έχει δώσει πολύ ωραίους ρόλους αυτή η ταινία αλλά ναι, αυτά για το όλα για τη μητέρα μου πάμε παρακάτω στο πέντε έχω το Μπίνγκτζο Μάλκοβιτς τα έχουμε πει πολύ αναλυτικά για αυτήν τα την έχουμε ταινία. Τα πάρα πολύ αναλυτικά για το Μπίντσον Μάλκοβιτ. Και τα έχει πει και ο Μάλκοβιτ, οπότε να το ακούσετε το επεισοδιο mm -hmm. Γιατί έχει ένα πάρα πολύ ωραίο απόσπασμα Που εξηγεί γιατί ε, φάνηκε στον κόσμο παράξενο που ήθελε να παίξει τον κολλητό του στην ταινία ο Τσάρλι Σιν. Το οποίο πραγματικά δηλαδή. <laughs> <laughs> Μπράβο και μέχρι σήμερα στο Τζον Μάλκοβιτ για αυτή την επιλογή. <laughs> είναι ωραία <laughs> τρόπο είναι πολύ καλύτερη επιλογή από, ακόμα και από αυτή που έχει πραγματικά, την είχε σκεφτεί. Πραγματικά. Δηλαδή το σημερινό κόντεξ είναι φανταστικό. Είναι ακόμα αστείο την ταινία <laughs> του 2019 δεν την έχει ξαναδεί ποτέ, α πούμε, σου λέω εγώ. Και ξαφνικά ανοίγει η πόρτα και βλέπει τον Τζάρλ Σιν. τον Ντάγκερ Μπλαντ. Δηλαδή, εντάξει. Μπράβο, μπράβο. Συνέχισε. Ε, λοιπόν, έχω εδώ. Η, η, πιο κατεξοχή. Ε, hashtag 1999 ταινία από όλε αυτέ. Με την έννοια του ότι είναι μια ταινία που έχει ξεχαστεί από τον χρόνο, από την ανθρωπότητα. Ε, είναι το τέλος της σεξουαλικής αθωότητας του το έχουμε Figgis. ξεχάσει όλοι, φίλε μου. Ε, ο Μάικ Φίγκη. Δηλαδή, αν, αν ταξιδέψουμε στο 1999, ο Μάικ Φίγκη εκείνη τη στιγμή του χρόνου είναι πισω απόμενο σκηνοθέτη. Ναι. Είχε κάνει το αφήνιτο στο Las Vegas mm. που ήταν. Εντάξει, έδωσε και το Όσκαρ στον Νίκολα Κέιτσου που τον λατρεύω έτσι κι αλλιώ. Και το 99 είναι η φάση που αρχίζει να κάνει κάτι πολύ πειραματικά. Να, mm -hmm. το γυρνάει mm -hmm. πολύ στο. Έκανε ίδια χρονιά και το Miss Julie, μετά γύρισε το hotel. Μετά... Έκανε, το 2000 έκανε το Time Code που ήταν. Ναι, ναι, ναι. ναι. Ε, το, το, το θυμάσαι που ήταν Μα, με, με ναι, την οθόνη στα 4. Μ' άρεσε πολύ το Time Code να πω εδώ. Είχα με γυνή, μ' δημή, πάρα δημή. πολύ το Time Code. Και ήμουν, ξέρει, πόσο με 16 χρόνια, κάτι τέτοιο τέλο πάντων. Και ήταν τότε, τότε που άρχισα να ανακαλύπτω το σινεμάκι. Ήμουν σε σφάλι... Τι κάνει αυτό ο τύπο. Δικαίου, είχα τρελαθεί. Πάντω, ε, οι δύο ταινίε που ανέφερε, η <στονίτως> αγαπημένη ε, ε, σου και το Miss Julie, όταν είχαν βγει, mm. δεν είχαν αρέσει. Ω? Γιατί. <υάλ> Καλά, νομίζω και όλα. Ε... Ακόμα δεν αρέσει. Λέτε, το τέλο τη κοινωνική δεν είναι ότι η κριτική του εκτιμά ω κάποιο χαμένο ξεχασμένο ιστορήμα. Γενικότερα το έργο του δεν διαφωνώ. Όντω, έχει δίκιο. Δεν είναι ότι έχει δικαιωθεί με την πάρδο του. Νομίζω πω ότι πιο ξεχασμένο. Φουλ, ναι. Όχι, είναι κάτι απλά που το. Το Miss Julie κάπω κρατιέται καλύτερα. Ναι, βρίσκω, ναι. Ωραία. Το άλλο πια. Ε, ναι, όχι. Μένα μου είχε, μου είχε μαγεύσει. Δηλαδή, ο τρόπο που βάζει στη, στην αφήγηση του Αδάμ και τη Εύα. που και μόνο η εικόνα τότε αυτών των δύο πρωτόπλαστων όπω του βλέπει. μου είχε Πάρα πολύ <έντενα> <έντενα> είναι πάρα πολλά πράγματα που τα βλέπουμε όταν είμαστε νεαρότεροι και έχουν τόση επίδραση την ώρα που τα βλέπουμε. Πάρα πολύ. Που μπορεί στην πορεία να, αυτό το πράγμα να σβήσει κάποια κακό σκήμενα που μπορεί να έχει κάποια ταινία. Έτσι? <σ��> 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 Εμένα μου έχει συμβεί αυτό με τι μεγάλε προσδοκίε του αλφαζό Κουαρόν. <σ��> <σ��> που, που ούτε ο ίδιο θέλει να το γυρίσει, ούτε ο ίδιο θέλει να είναι την ταινία του, ούτε η κριτική είχε πέσει τα ανάσκελα. Είναι ακριβώ άσχετο όπω ακριβώ το είπε. Ούτε η κριτική είχε πέσει στα ναι, όχι. Παρ' όλα αυτά για μένα αυτή η ταινία είναι μια κορυφαία ταινία. Την έβλεπα κάθε μεσημέρι μετά το σχολείο, είχα αρρωστήσει. Ναι, είχα τρελαθεί και εγώ όταν είχε βγει τότε Αυτό. Οπότε δεν ξέρω αν τη δω τώρα. Την έχω δει αρκετέ φορέ, απλά έχω αρκετά χρόνια πια. Αλλά δεν ξέρω αν τη δω τώρα. Αν πω ανά αυτή η τεράστια τρύπα στην ταινία, αισθητικά, νοηματικά, δεν ξέρω κι εγώ τύπου, δεν θα έπρεπε να είναι έτσι και ξαφνικά έχει γίνει μια μέτρια ταινία. Αλλά δεν το πιστεύω. Είναι αυτό που λε. Ε, βλέπει κάποιε εικόνε στην κατάλληλη ηλικία τη σωστή στιγμή και έχουν λειτουργήσει σωστά. Α, και νομίζω αυτό κάνει και το σινεμά καλύτερα. Α, ναι, όχι, αυτό, αυτό ακριβώ. Mm. Και α πούμε το τέλο τη εξωτερική αυτοδότητα είναι μια ταινία η οποία δεν είναι καν ότι έχω κάποια ιδιαίτερη επιθυμία να την επισκεφτώ ξανά. Δηλαδή, πιστεύω, πραγματικά πιστεύω ότι είναι μια ταινία που δεν θα ξαναδώ τη ζωή μου. Mm -hmm. Ενδιαφέρον. Έχω πάρα πάρα πολύ έντονε εικόνε από αυτήν ακόμα. Θυμάμαι στιγμέ, θυμάμαι ηθοποιού. Είναι σε πολύ γενικέ γραμμέ για την κάπω ορίμανση ενό ε, νεαρού κινηματογραφιστή. Είναι ναι. ένα φουλ εγωιστικό έργο. Ε, καθαρά μιλάει αυτό για τον εαυτό του. Με ο πρώτο ε, είναι ή βι... ο, ο, ο τελευταίο στο δωρή μου. Κάνοντα βιβλικέ αντιπαραβολέ. Ε, βιβλικές, ε, ε α, αλλά είχε πάνω, κάτι στι εικόνε του, κάτι στον τρόπο που ε, έκανε αυτή την, ε, όπω είπε και, όπως και εσύ, πάρα πολύ συνηθισμένη κατά τα άλλα θεματική και αφήγηση ε, που μου έχει μείνει πάρα πολύ έντονα ε, τώρα, τώρα που το συζητάω έχω μια άρρωστη περίεργη να το ξαναδώ εγώ πιστεύω να το ξαναδεί. Ναι, και μόνο για αυτό το podcast ξανά, θα δε. και μόνο για αυτό <laughs> ε, μου, η, πάντως, η, η, κάπως ξεχωρίζει ε, είναι το 3 έχω το The Limey, το έχω ξαναναφέρει, τον Εγγλέζο, ναι, του Στίβεν Σόντεμπεργκ. Είναι ίσω ο αγαπημένο μου σκηνοθέτη. Ε, και αυτή είναι η ταινία του που κάποιε φορέ που ξυπνάω είναι η αγαπημένη μου ταινία του. ο, <ΣΣ> όχι τι περισσότερε. Ισχύει, μου το έχει αναφέρει κι άλλε φορέ. Τι το συμβαίνει αυτό. Συνήθω είναι το Out of Side η <ΣΣ> αγαπημένη ταινία που Κάποιε φορέ που ξυπνάω είναι αυτό. Τέλο πάντων, είναι για έναν πρώην κατάδικο που βγαίνει από τη φυλακή και πηγαίνει ταξιδεύει στο Λο να. Μάθει τέλο πάντων ακριβώ συνέβη με το θάνατο τη κόρη του. Ε, αλλά ο τρόπο που το έχει γυρίσει αυτό ουσιαστικά έχει πάρει το, το σενάριο, το έχει κατακριουργήσει. Είναι μια, πιο, είναι μια κάπως straightforward ιστορία εκδίκησης ε, που μέσα από τον τρόπο που έχει μονταριστεί η ταινία ε, βάζοντα μέσα και όλα σε σκηνές του talent στάμπα από μια πολύ παλιότερη ταινία του, του Ken Loach στην οποία έπαιζε ουσιαστικά γνωρίζουμε το χαρακτήρα αυτού του τύπου του το παρελθόν του μέσα από σκηνές μιας άλλης ταινίας, mm -hmm. επειδή μπορούμε ε, και κάπως σκηνές διαχέονται μέσα σε άλλες σκηνές διάλογοι ε, μάλλον ήχοι από ένα διάλογο μπορεί να πέφτουν πάνω σε σκηνές που συμβαίνουν αργότερα και πριν δηλαδή κάπως ρίχνει τα φράγματα του χρόνου και του τόπου ε, αυτή η ταινία για να δημιουργήσει μια γενικότερη αίσθηση ε, μια εποχή τέλο πάντων που κάπω εξαφανίζεται τέλο πάντων. Είναι και ο Πίτερ Φόντα έναν ε, ε, ρόλο πολύ κλειδί και πολύ σημαντικό δεδομένο του ποιο είναι και τι εκπροσωπεί τέλο πάντων. Τον Πίτερ Φόντα, εγώ θυμάμαι από αυτή την ταινία. Mm. Κύριο, όταν σκέφτομαι το Λάιμι, τον Πίτερ Φόντα σκέφτομαι. Ναι, είναι, Αυτό... φανταστικό, είναι φανταστικό, σε αυτή την ταινία. Παίζει πάρα πολύ με το image του και με το ποιο είναι στο πλαίσιο του Αμερικάνικου σινεμά και το τι προσωπεί τέλο πάντων ω γερασμένο πια είναι μια πάρα πολύ μελαγχολική και, και σκληρή κάπως αλλά πολύ πειραματική ταινία ε, τη λατρεύω περισσότερο σαν αίσθηση παρά οτιδήποτε άλλο ε, στο δύο έχω το audition του Τακάση Μίκε που είναι ναι. <laughs> πραγματικά είναι ένας σκηνοθέτης που λατρεύω ε, μια από τι αγαπημένε μου στιγμέ, όσα χρόνια κάνω αυτή τη δουλειά, είναι όταν είχα. πριν από μερικά χρόνια στι Κάνε, είχα πάρει συνέντευξη από τον Τεκάσιμη και, και την χρονιά που παρουσιάζεται την εκατοστή του ταινία. Εκατοστή, δηλαδή. Και, εντάξει, τι έχει κάνει εσύ τη ζωή σου, α συνεχίσουμε εμείς να κάνουμε <laughs> ό,τι κάναμε, ξέρω εγώ. Ο Άλλο έχει κάνει 100 ταινίε. <laughs> ε, το αντίστοιχο το είχα δει στι νύχτε Πρεμιέρα του 2000 λογικά. Θα ήταν, ε. φαντάζομαι Σεπτέμβριο. Mm. Ε, και. Θυμάμαι μετά να βγαίνω και να πηγαίνω κατευθείαν ε, για ποτά, σε φάση. Α πιω. Τύπου. Δηλαδή, βγαίνουμε από την ταινία και κοιτάζομαστε και είμαστε. πάμε να πιούμε μετά από αυτό. <laughs> ε, ναι, είναι για έναν άντρα ε, του οποίου, ο οποίο είχε χάσει τη γυναίκα του εδώ και 7 χρόνια. Που, ε, φίλ, που τόσο πω, το περιβάλλον του, οι άνθρωποι του, τον πίθουν να ξαναμπεί στο παιχνίδι, λίγο να ψάξει να βρει μια γυναίκα να. Φέρει τη ζωή του αυτό και στείνουν ε, μια ψεύτικη διαδικασία οντισιών, ε, μια δροματική κομμεντίδα, δεν θυμάμαι ακριβώ τι είναι, έχω πάρα πολλά χρόνια να την ταινία κακώ. Ε, μέσα από την οποία βρίσκει μια κοπέλα η οποία είναι ακριβώ στο image αυτού που θέλει, που έχει στο μυαλό του, ε, που την τη θέλει κάποιο σαμίση, λίγο πιο χαμηλών τόνων. Ε, ε, είναι, ουσιαστικά εκτελεί τι τις εντολές της πατριαρχίας κατά κάποιο τρόπο. Δηλαδή έχει στο μυαλό του αυτή την εικόνα την είναι, περίεργο. Που θέλει. Τι περίεργο. <laughs> ε, και τέλος πάντων υπάρχει μια προφανώς μεγάλη ανθρωπή και μόνο την αφήσα της ταινίας να κοιτάξει κανείς θα καταλάβει ότι αυτή δεν είναι αυτό που φαίνεται. Έχει και αυτή, και αυτή ουσιαστικά παίζει ένα ρόλο για να προσεγγίσει αυτόν. Ουσιαστικά και οι δύο αυτοί άνθρωποι ε, κάνουν κατά κάποιο τρόπο μια ψεύτικη οντισιόν για να βρούνε ο ένας κάτι άλλο που θέλουν για να εκπληρώσουν το, τον όποιο στόχο του. Τέλος πάντων, το κρεσέντο, η τρίτη πράξη αυτής της ταινία είναι ένα από τα πιο αξέχαστα και διανόητα πράγματα που έχω δει ποτέ μου στο σινεμά. Ε, πάρα πολύ βίαιο. Ε, οι, οι βελόνες βελόνε, το κύριε κύριε κύρι, που λέει η κοπέλα, είναι <laughs> πραγματικά... Ε, δεν πιστεύω ότι κάποιο έχει δει ποτέ αυτή την ταινία και έχει ξεχάσει ε, αυτό το ας πούμε, κρεσεντοβία. Πραγματικά είναι. Ο, ο Μίκε πολλέ φορέ, παιδί μου, κάνει. Τόσε ταινίε που κάνει, υπάρχουν μπορεί... χρονιέ που κανει 6-7-8 ταινίε, ξέρω εγώ. Άλλε είναι του πεταματού, άλλε είναι. Σ άλλες πάει πιο πολύ για το σοκ με έναν τρόπο που δεν είναι απαραίτητα πολύ ουσιαστικό. Αυτή η ταινία είναι. Το, το... για μένα η τέλεια ισορροπία του, τον ταλέντο του σαν σκηνοθέτη, αλλά και, και τι τάσει του να σπρώγνει τα όρια μέχρι όσο, όσο πάει. Είναι η αγαπημένη μου ταινία του. Τον λατρεύω γενικότερα. Ε, και το νούμερο ένα, ε, προ έκπληξη, κανένα πιστεύω, ε, έχω ακόμα το Fight Club, μια ταινία η οποία <laughs> έχει περάσει <laughs> κύματα αναγνώσεων και τα, τα συζητούσαμε και στο επεισόδιο με τον Κουτσεγιανόπουλο, mm. που είναι πιστεύω από τα πολύ δυνατά που κάνουμε σε αυτή τη στο τοφιέρωμα, ναι, το ε, κυρίως γιατί πιάσαμε πολύ αυτό το την πορεία τη ταινία ε, και τι αναγνώσει που έχει αποκτήσει με τα χρόνια μέσα από τη δική μα συνείδηση. Uh -huh. και μέσω, ε, εντάξει, όταν φτιάχτηκε, τι ήθελε να κάνει ο Φίντσερ, τι κατάλαβε ο κόσμο. Τι κατάλαβε ο κόσμο, πώ ε, ε, την έχουν οικειοποιηθεί στην πορεία των χρόνων διάφορε κοινωνικές ομάδε. Και ακόμα. και, ακόμα, ακόμα, ε, και οριστικά πέρσι, όταν λέω ακόμα. ακόμα ε, Περισσότερε λεπτομέρειε θα ακούσετε στο επεισόδιο στο που, επεισόδιο που αυτό, έχουμε αυτό, κάνει. Ναι. Επίση να το ακούσετε το επεισόδιο, γιατί κάποια στιγμή ο Κουτσογενόπουλο αναφέρει γιατί έψαχνε <laughs> ο Τζάρετ Λέτο κάτι σε μια κουζίνα, σε ένα φεστιβάλ που τον είχε γνωρίσει. <laughs> αλλά αυτό, ναι, επίσης, πρέπει να τα ακούσετε. Επίσης και η φανταστική φράση «Ωραία ήχη». Ωραία ήχη, θα τα ακούσετε για το να σεχνάλω, καταλάβετε τι ήχοι, είναι αυτό. Ωραία ήχη, 2019. Δεν κάνουμε spoiler. Ε, αλλά τέλο πάντων, μια ταινία η οποία 20 χρόνια μετά τη δημιουργία της είναι ακόμα τόσο μεγάλο αντικείμενο ας πούμε, διαφωνίας και ανάλυσης και αναγνώσεων. Είναι μια σάτυρα που τέλο πάντων έχει κάνει κάτι δεν ξέρω αν έχει κάνει κάτι σωστά, πάντως έχει κάνει κάτι. Mm -hmm. ε, και την ξανάδα πολύ πρόσφατα. Α, με το Με αφορμή το αφιερώματος. Ναι. Το, το Κι εγώ, είχα και καιρό κιόλα. Είχα χρόνια. πολύ καιρό. Mm. Ε, την είχα δει μαζεμένε πάρα πολλέ φορέ που ήταν και έκανα πάρα πολλά χρόνια τη δω. Την ξανάδα τώρα. Θυμόμουν κάθε τι που ερχόταν. Αλλά και με τα σημεία μάτια που την είδα μου φάνηκε πραγματικά πανέξυπνη και η βερτόζη του. Φίνσερ με το κάτι άλλο, με ό,τι και αν καταπιάνετε. Και αυτά από εμένα. Αυτά ε, θα πούμε σε λίγο σε ποια συμφωνήσαμε. Βέβαια, έχουμε ήδη συμφωνήσει στο iWatch, το οποίο ναι. δεν ξέραμε μέχρι να μπούμε στο στούντιο. <laughs> αλλά μια χαρά. Λοιπόν, εγώ θεωρώ ότι η δεκάδα μου είναι μια δεκάδα ενός παρανοϊκού ανθρώπου. Και λογικά δεν υπάρχει καμία συνοχή σκέψη, σκέψη. Μα καθόλου. Δηλαδή, δεν ξέρω, εγώ στι ταινίες που έχει αναφέρει, μπορώ να καταλάβω. Σε πολλά εισαγωγικά, φυσικά, τι σου σημαίνει. Mm -hmm. <laughs> Δεν νομίζω ότι μπορεί να καταλάβει. Αν είναι όχι. <laughs> <laughs> νομίζω βγαίνει Θεωρή. Mm -hmm. Στη δικιά μου, ειλικρινά, είναι πάρα πολύ σου φαίνεται το 1999, είναι πολύ σου το, το 2019. Πολύ Έχουν ιδέα. πλακωθεί μεταξύ του κάποιε φορέ. Τέλο πάντων, ναι. Αυτό θέλουμε, ξύλο. Ναι, ναι οπότε έχουμε το Ice White Chat, uh -huh. το οποίο νομίζω ότι από τη δεκάδα, αν πρέπει να διαλέξω αγαπημένο, νομίζω θα είναι αυτό. Okay. Cool. Νομίζω, νομίζω. Ε, αυτά που λέμε. Του χρόνου ρωτήστε με, θα σα πω ίσω κάτι άλλο. Ε, ε, Ξέρει τι, δεν μπορούσα να με βάλω στο δεκάτο το American Pie. Δε... πάρα πολύ. Είναι ένα από αυτά που. Δεν γινόταν. Ε, που λέγαμε πριν, κοιτάγαμε να δούμε λίγο τι έχουμε κάνει, Τι ταινίε θα αναφέρουμε κτλ. Όταν ανέφερα το American Pie ω μια από τι ταινίε που μείναν δυστυχώ έξω από τη δική μου λίστα και είπε εσύ ότι είναι Σε έχω καλύψει δυστυχώ. Τι <laughs> Λοιπόν, θα σου πω τι γίνεται με αυτή την ταινία. Ε, καλά, εκτό ότι την έχω επισκεφθεί 100.089 φορέ, δηλαδή. Πώ να σου πω. Ε, παρότι δε, τη θεωρώ καλή ταινία, εννοείται. Απλά δεν ξέρω αν με του πιο, πιο αυστηρού ε, όρου θα την έβαζα μέσα στι 10 καλύτερε ταινίε του 1999. Δεν θα πιστεύω θα την έβαζα. Απλά. Mm -hmm. Κάποιε φορέ πρέπει να μιλάει καρδιά. Εντάξει, Έτσι. και μιλάει τώρα η καρδιά. Επίση, η ταινία θεωρώ <laughs> ότι σε κάποια πράγματα δεν έχει καλογεράσει. Αλλά, αλλά υπάρχει ένα μεγάλο αλλά. Α ναι. πούμε, στον τρόπο που αντιμετωπίζουν την ε, αλλοδαπή κοπέλα που mm -hmm. εκεί ε, προβλήματα. Μόνο προβλήματα βλέπω πια στην ταινία. Επίση, βλέπω και με τη μάνα του Στίφλερ ε, που ξέρει, κάποτε γέλαγα. Πλε, όχι γέλαγα, τύπου δεν είχα ανάσα, αλλά <laughs> κάπω μου έχει κοπεί το γέλιο. Ε, αλλά ε, θα πω ότι και εντάξει, δεν την περιγράφονται Νέιτ, πραγματικά δεν έχει δει το American Pie άμα δεν έχει δει το American Pie σταμάτα το podcast, δες το μία και γύρνα ε, ε, απλά θα πω ότι οι γυναικοί χαρακτήρες, ο τρόπος που του διαχειρίζεται, τους υπόλοιπου αυτού αυτούς που ανέφερα ε, Μ' αρέσει πάρα πολύ. Mm. Έχει ακόμα μια, ένα πολύ μοντέρνο, μια μοντέρνα ματιά η ταινία αυτή. Ε, Τη αναγνωρίζει ω απολύτω σεξουαλικά όντα. ε, mm -hmm. Επιθυμίε είναι αυτέ που είναι και των αγωριών στην ταινία, παρότι ότι στα αγόρια βρίσκεται η, η, έμφαση, δεν το συζητώ. Αλλά θα πω μπράβο! Και όταν την ξανάδα δηλαδή, δεν, έχ, δεν, την είδα φέτο, πρέπει να την έχω δει πριν δύο χρόνια ή τρία, είπα, ξέρει κάτι δεν τα πήγες καθόλου άσχημα 1999, American Pie, <laughs> που σε αυτή την ταινία που είσαι θα μπορούσε να είσαι πολύ χειρότερη σε αυτά τα θέματα. Σε αυτά τα και θέματα. τα κόπικα που ήρθαν μετά ήταν πολύ... Δηλαδή, δεδομένου του τι ας πούμε, συνέβη αργότερα το είδος, το, δεν ξέρω το να βλέπει σήμερα με τη σκηνή για παράδειγμα με τη Μιλόπιτα που τότε είχε, είχε κάνει. την οποία Μιλόπιτα λέει την είχαν πάρει επί από το Κόστκο. Δεν σα φάσκε περάσει. Πετάχτηκε κάποιο την είχε βάλει και στο σετ. Για πε όμω, ναι. Τίποτα. Δεν είναι και το. Δηλαδή δεν, έγινε για κάτι. Όχι, ρε παιδιά. Ξέρεις... Όχι, δεν ναι, ναι, το συζητώ. Αλλά κράτα λίγο αυτό με τη Μιλόπιτα και θα σου πω γιατί στην πορεία σε επόμενη ταινία. Γιατί έχω μια μεγάλη ένσταση. Κρατά τη Μιλόπιτα. Εγώ κρατά τη Μιλόπιτα. Εσύ πριν την αναλάβει ο φίλο στην ταινία Όμως κρατάει. Κατάλαβε, με κατάλαβε. Λοιπόν. <laughs> <laughs> Γιατί μετά πρόβλημα. <laughs> λοιπόν. Μετά, δεν μπορούσα να γυρίσω <laughs> την πλάτη στο Iron Giant, το οποίο παραλίγο και θα ήταν στη δική σου δεκάδα ή θυμάμαι καλό ήταν στην original δεκάδα σου. Λοιπόν, μπράβο, αυτό ξέχασα να το πω. Απλά. Εν, 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 τάχει να αναφέρω ότι στα προπενταετία. Αυτά που είχα μέσα στη δεκάδα μου που φτιάξαμε από πέντε χρόνια και πήραν τώρα τσεκούρι με πόνο καρδιά ήταν το Iron Giant του Brad Bird, ε, το The End of the Affair του Neil Τζόρνταν, επίση λατρεμένο του σκηνοθέτη στα 90 s ε, Το Wonderland του Winter Bottom, ε, μια ταινία που νομίζω κυριολεκτικά δεν υπάρχει. Ε, και το ούτε ένα λιγότερο. Του... Θα τα αναφέρουμε αυτά όμω. Του σηκά... Ζάγκη μου, όπω κάποια... και άλλη μία η οποία ήταν στο 11 τότε, είναι στο 11 και σήμερα. Αυτή έμεινε εκεί πέρα η κακομοίρα. Θα τα αναφέρω αργότερα ω το... το. Το ήθελα να είναι μέσα, αλλά δεν μου χώρεσε γαμότο. Δεν χρειάζεται γιατί νομίζω σε καλύπτω εγώ. Αλλά, ναι. ε, το Iron Giant Ά, ναι, λοιπόν, ναι, ναι, είδα, το, Iron... Σποίλερ, ναι. το Iron Giant λοιπόν το οποίο είναι φανταστικό, γλυκύτατο, αν υπήρχε σήμερα πιστεύω θα ήταν Pixar αχα, ε, Δεν θα αχα, ήταν Pixar, αχα. θα Σαφίστα. ήταν Pixar Και απλά τίποτα, ένα fun fact, ε, το έμαθα και λεκτικά, Καταρχά το θυμήθηκα σήμερα Αλλά πενταετία έχει περάσει από τότε που το εξαετία, όχι, όχι παραπάνω πραγματικά τον γίγαντα, τη φωνή του γίγαντα την κάνει ο Βιν uh -huh. ε, Ο οποίο Βιν Ντίζελ λέει 53 <laughs> ακριβώ λέξει στην ταινία. Uh -huh. ε, πλέον, όπω ξέρουμε, παίζει το γκρουτ, ε, όπου λέει ακόμα λιγότερε. Οπότε δεν ξέρω τι, τι, πρέπει να, τι, τι λέει αυτό στον ίδιο τον Βιν Ντίζελ και δεν με νοιάζει κιόλα γενικά. Ότι αλλά... δεν θέλει να μιλά. Κάποιες φορές... Ναι, απλά, απλά να κάνει α πούμε, γκρουτ και τέτοια. Ναι. Μια χαρά. Γκρουτ και τέτοια, ναι. Κάποια, κάποιες λέξεις ε, κρατούν μεγαλύτερο βάρο από έναν ολόκληρο διάλογο, θεωρώ. Mm. Ε, Αυτά οπότε... μας μαθαίνει. Μαθήματα ζωής από την κατηγορία <laughs> ναι. του Ε, Τώρα νομίζω είναι πώς, που θα σε καλύψω. Η εντέκατη η ήταν το τώρα, Insider. Είναι το in Ωραία. Ήταν και είναι το Insider. Ωραία, είναι... το Insider ναι. του Michael Mann τον οποίο λατρεύουμε σε αυτό εδώ το podcast mm -hmm. και δεν ακούμε και κανέναν νομίζω γιατί για τη, μεταγενέστερη πορεία της καριέρας του. Εμάς μας αρέσει. Εμείς Εμεί γελάσαμε που λέμε. Εγώ για μένα μου άρεσε και δεν με νοιάζει. Λοιπόν, το, το Insider, η ταινία, ε, βασίστηκε μάλιστα. Το οποίο. Να, αυτό όντω δεν το γνώριζα. Παρότι γνώριζα ότι είναι βασισμένο σε πραγματική ιστορία, mm -hmm. δεν ήξερα ότι βασίζεται σε ένα άρθρο του Vanity Fair ε, που λέγεται The Man Who Knew Too Much. Νομίζω υπάρχει online και δεν υπάρχει με paywall, οπότε μπορείτε να το διαβάσετε. Mm -hmm. Θεωρώ ότι αν γυριζόταν σήμερα. Α, καταρχά να πω ότι νομίζω ότι αν μιλάμε για τη μεταγενέστερη πορεία του Πατσίνο, mm -hmm. δηλαδή αν πούμε, ρε μου, τα πρώτα 20 χρόνια ήταν αυτά και μετά πιάσουμε τέλει να είναι με σήμερα, θεωρώ ότι ο ρόλο του στο Insider παίζει να είναι κορυφαίο. Δηλαδή είναι πραγματικά πάρα πολύ καλό και το λέει ένα άνθρωπο που γενικώ θεωρώ ότι. Ε κάποιου ηθοποιού έχουν μια τάση να του βάζουν σε πολύ ίδια πράγματα. Και, ό, όχι ίδια πράγματα, όχι ότι αυτοί δεν κάνουν μετά, δεν διαφοροποιούν του ρόλου του, γιατί έχουν ταλέντο και όλα αυτά. Απλά εντάξει, πώ να σου πω, άμα σου μιλήσω για τον Αλ και τον υπόκοσμο, πώ θα εκπλαγεί. Δεν νομίζω θα εκπλαγει <σχελίδι> κανείς, παρόλα κανεί. Παρ' όλα αυτά, στο Insider τον βρίσκω φανταστικό και δεν βαριέμαι καθόλου που. Πώ να σου πω, δεν βλέπω το Insider και λέω Α, ο Αλ που πάλι μπλέκει και έχει νεύρα και. Δεν μου συμβαίνει αυτό. <Τι> Μάικλ Μάν, αυτό. Έχω πολύ γνώμη για τον Αλπατσίνο του Μάικλ Μάν. <Τι> τον λατρεύω. Γενικότερα με κουράζει πάρα πολύ ο Αλπατσίνο, ειδικά στη μεταγενέστερη πορεία του. Έτσι, όπω φωνάζει και είναι ένα καρτούν και μια παροδία κάπω του εαυτού του. Ο Αλπατσίνο του Μάικλ Μάν τον λατρεύω. Ακόμα και όταν φωνάζει, ακόμα και όταν γκαρίζει. Στην ένταση, α πούμε. Αυτό, αυτό ακριβώ. Στην ένταση, α πούμε, πιο πολύ έχουν μείνει οι στιγμέ που φωνάζει. Πάρα πολύ. Δηλαδή, πραγματικά. ξέρει είναι Εύκολα καρτούν. Αλλά στην ένταση ρε παιδί μου παίζει πολλέ φορέ και ένα ρόλο. Ο, ο, ο χαρακτήρα του παίζει ένα ρόλο. Ξέρει πότε φωνάζει, ξέρει πότε είναι έδεμο, ξέρει πότε μπορεί πιο μέμορα μπλησκινίτη, α πούμε, να είναι. Μια στιγμή που ξεφυσάει κρατώντα ένα κομμάτι Κοτόπουλο. Ακριβώ. Ε, και το ίδιο και στο Insider. Απλά ρε παιδί μου το ξέρει πώ να του φερθεί. Ξέρει, αυτό γι' αυτό εξηγώνει το μακλιμάν. Γιατί δεν τον κάνει παραδείγματα. Πραγματικά τώρα το λέω πολύ αυτό το πνεύμα. αλλά νομίζω ότι αν ψάξουμε του 30 ρόλου που έχει κάνει έκτοτε, παίζει να είναι στου δύο πρώτου. Πραγματικά είναι πάρα είναι πολύ καλό. Είναι δύο σ' μου του Αλπατσίνο ε, και στο Insider μου αρέσει πάρα πολύ. Μια που αναφέρουμε τώρα το Insider, να πω ότι ο Ράσελ Κρόο στο Insider είναι ίσως η σουσιαγμένη μερμηνία δεν ξέρω όλη τη χρονιά ενδεχομένω. Mm -hmm. Είναι ένα φάντασμα σε αυτή την ταινία. Λατρεύω αυτό που κάνει. Και καλύτερο από τον Gladiator. Καλύτερο. Εγώ, εγώ, πιστεύω. Εγώ, εγώ γέλασα. Εμένα μου άρεσε. <laughs> Εμένα μου άρεσε και το Gladiator. <laughs> το Gladiator είναι ωραίο Mickey Mouse. Πολύ ωραίο. Πολύ και αυτό ωραίο. Ωραίο Superman. Πάρα βέβαια, πολύ Ωραία μουσική. Πολύ δεμένο πράγμα. Ε, πράγμα. πράγμα. Ωραία beautiful gowns και τα λοιπά. Τέλεια. Πολύ ωραία ε, πέρα στο Gladiator. Μια χαρά. Λίγο σκότ στη Στο Insider με διαλύει όμω. το βλέπω και σπαράζω. Είναι φανταστικό. Η ταινία πάρα πολύ ωραία. Δεν είναι από του αγαπημένου μου Δηλαδή είναι από τη μέση και κάτω κάπω. Το οποίο δεν σημαίνει τίποτα βέβαια γιατί όλε τι ταινίε του Μάικλ Μαν μου αρέσουν. Και επίση έχει και μεγάλη φιλμογραφία ω κεκριμένο σκηνοθέτη. και, ναι, και θα συμβεί κάποιο, θα σε. Κάτι θα είναι πιο κάτω. κάτω. <laughs> Αυτό, Πολύ ναι. καλή ταινία σε κάθε περίπτωση και ληστεύτηκε στα Όσκαρ. Εγώ το έχω ξαναπεί εκείνη τη χρονιά με δεδομένο το ποιε ταινίε. Δηλαδή το ότι τί... και είχε πολλέ υποψηφιότητε φίλε. Είχε πολλέ υποψηφιότητε. 7 ή 8 ή πάρα πολλέ. Γελιοδό δεν είχε α πούμε τον Κρίστοφερ Πλάμερ για κάποιο λόγο δεν ήταν υποψήφιο. Δηλαδή είχε είχαν προταθεί, τα, και τα πόλα είχαν προταθεί σε εκείνη την ταινία. Ο Christopher Πλάμερ έπρεπε να περιμένουμε 15 χρόνια μετά για να του δώσουν το Όσκαρ το το ναι, για τον Πικίνε. Ναι, και επίση ε, ε, πέρσι ε, έκλειψε την υποψηφιότητα του Kevin Σπέση <laughs> για να προέκυψε ο Christopher Πλάμερ. Δεν εξηγείται. Αλλά ναι, εκείνη τη χρονιά, α πούμε, δηλαδή <laughs> <και> σχέση <στο laughs> American Beauty που τελικά πούμε, πήρε τα μεγάλα <laughs> Óscar, θα έπρεπε. Δεν το συζητώ ότι το Insider για μένα ήταν η επιλογή τώρα που, τώρα που θα τελειώσει, που τελειώνουμε το αφιέρωμα, θέλω να κάτσω να ακούσω όλα τα podcast μα ναι. και να δω πόσε φορέ αυτά τα podcast έχουμε αναφέρει ότι αντί του American Beauty <laughs> θα μπορούσε να το έχει πάρει ο Τάδε. <laughs> το έχουμε βάλει στην κολέα του American Beauty και το βαράμε πραγματικά. <laughs> το έχουμε βγάλει ένα-ένα τα Oscar του χειρονικικά. Εμένα, για μένα θα μιλήσω. <laughs> Δεν έχω, έχω προβλήματα με το American Beauty. Εμένα μου αρέσει αυτή η ταινία. Απλά, απλά τόσες, το 99 είχε τόσε φανταστικέ ταινίε. Αυτό είναι. Αυτό είναι το πρόβλημά μα. Λοιπόν, συνεχίζω με το Virgin Suicide, το οποίο το λατρεύω. Mm. Είναι το ντεμπούτο τη Σοφία Κόπολα. Mm -hmm. Το έχει εμπνευστεί, μάλιστα, μάλλον τη είχαν δώσει το βιβλίο του Ευγενίδη, το, το ομώνυμο στα 23 της και επειδή τότε σπούδαζε διάφορα πράγματα, την ενδιέφερα, η την φωτογραφία, την ενδιέφερα η μόδα, την ενδιέφερα η μουσική και, και προσπαθούσε να βρει ένα πράγμα που να της αρέσει που να τα συνδυάζει όλα αυτά μαζί. Mm. Δεν της είχε κλικάρει εντωμεταξύ με πατέρα τον Κόπολα να γίνει σκηνοθέτης, δηλαδή, οκ. Okay. Ε, επανάσταση, που... μπορεί να ναι. ότι εγώ <χαιρίζει> δεν θα γίνω σκηνοθέτης. Ναι, Ποιο ποιος ξέρει, τι συνέβη στην ψυχή της. Τέλος πάντων, το νόημα είναι ότι... Στην ότι... αρχή ήταν να γίνει Εντάξει, αυτό το κατάλαβε σύντομα ότι θα μπορούσε να γίνει. <laughs> το καταλάβαμε όλοι, νομίζω. <laughs> ε, και ε, διαβάζει το βιβλίο, το λατρεύει. Οπότε λέει: τι κάνει κλικ να το κάνω αυτό ταινία. Τέλο πάντων, το κάνει ταινία. Ε, το... Βλέπει το πρώτο draft. Λέει: Χριστέ μου τι έκανα. Έκανε ένα <laughs> μεγάλο λάθο. <laughs> Αλήθεια, αυτό έχει πει. Ε, Go to what have I done, have I done" συγγνώμη. <laughs> Είχε πει όταν είδε το πρώτο draft τη ταινία. Ε, ήταν πάρα πολύ, όπω είναι και γενικά στι ταινίε τη, πάρα πολύ on top of it. Δηλαδή, είχε γνώμη για τα πάντα. Μέχρι και θυμάστε στο MTV τότε που έπαιζε συνέχεια το Playground Love των Air, που ήταν. Ναι. Είναι το soundtrack τη ταινία. Είναι το hit α πούμε, που βγήκε από uh -huh, την ταινία. Uh -huh. θεωρητικά, Όχι θεωρητικά, πρακτικά αυτό, αυτό θυμάται ο περισσότερο κόσμο από, από το soundtrack, που είχε ένα πάρα πολύ ωραίο soundtrack ταινία. Ε, το οποίο έπαιζε κυριολεκτικά. Δεν θα πάνα μια ώρα, θα πάνα τρει ώρε. Yeah. Έβλεπα συνέχεια. Το Playground Love στα MTV και είχε σκηνοθετήσει μέχρι και το βίντεο κλιπ των air. Δηλαδή, πραγματικά. Ε, εντάξει, σαν σκηνοθέτητα έχει κρατήσει. Πολύ το στυλ αυτή τη ταινία. Mm. Και θεωρώ ότι αν το Virgin Suicide έτσι γινόταν τώρα θα ήταν και λεφτά ολόιδιο. Απλά θα άλλαζε θα θα το cast Ισχύει, και έχω και κάπου... πάρα πολύ αυτό. Ε, έχω είναι... κάποιε προτάσει. Ah, Βασικά δεν είναι προτάσει τι θα πρότεινα σε ένα Με ρόλο. Είναι τι... Όχι, ah. όχι. είναι τι πιστεύω ότι θα διάλεγε κόπολα. Mm -hmm, το στυλ -hmm. Γιατί έχει αυτό το ασθενικό, το. Με τη φακίδα, το πάλευκο. Αυτό θέλει. Αυτό θέλει και γι' αυτό έχει κρυθεί και κάποιε φορέ. Άδικα, δίκαια, θα το. Μπορώ να το συζητήσουμε άλλη στιγμή. Τέλο πάντων, σίγουρα el 100%. Δεν το δηλαδή, δεν υπάρχει περίπτωση. του τέσσερι ρόλου ίσω. Ενδεχομένω, ναι. Να θα μπορούσε να είναι διαφορετικό να την <laughs> έχει οραματιστεί έτσι την ταινία. Ιδιαίτερα Είναι πλήσιο, τι βολή σκουρό. Ναι, ναι. Ε, ναι το στυλ πάρα, στυλίος, πάρα, πάρα, πάρα πολύ Ωραία. <laughs> Θεωρώ ότι επειδή από τότε είχε μια τάση ε, να. Α πούμε, είχε προτείνει ρόλο στην Αρίσια Σίλβερστον. Τη άρεσε να βλέπει παλιά, πώ να σου πω, child stars που όμω. Ε, θέλω να κάνω μια στροφή σε κάτι διαφορετικό. Νομίζω. Και επίση δεν ψάχνει πάντα το απίστευτα τεράστιο μοναδικό ταλέντο. Έτσι. Έχι, είναι mixed οι επιλογέ. <laughs> <έτσι. laughs> θεωρώ. Όχι, όχι, όχι. Α, θα το άκουγα, αλλά δεν νομίζω να σου πω ναι. την να αλήθεια. Θεωρώ ότι θα την έβαζε την Κίρναν Σίπκα. Θα, θα τη βλέπαμε μέσα. Το βλέπω πάρα την πάρα πολύ. οποία εγώ τη Σίπκα εγώ στηρίζω. Καμάτ μπρο. Εγώ να σου πω κάτι. Εντάξει, I want come you, δεν χρειάζεται να μα πείτε. Όχι, Γιατί είμαι έτοιμο να πω κάτι, γι' αυτό με ρίχνει. Τάσε στο σύμπαν. Ξέρω τι στο σύμπαν. Ωραία, λοιπόν, παρόλα αυτά. Τη σέβομαι πάρα πολύ. Mm. Μ' αρέσει πάρα πολύ γενικότερα σαν στυλ και το ύφο τη και αυτό που φέρνει τέλο πάντων στον Θόνη. Το οποίο είναι πολύ μεγάλο κομμάτι να στο πει. Το έχουμε ξαναπεί ναι, αυτό ναι. με Κιάνου Ρίβ και τα λοιπά. Λίγιτ, λίγιτ. Τώρα είναι κάπω ατάλλαντη. Mm -hmm. Με okay. ακαδημαϊκού όρου, Ναι, είδε coming out mm -hmm. και τα mm -hmm. λοιπά. Αλλά, αλλά αυτό, τη στηρίζω πάρα πολύ. Mm -hmm. Και μένα στο σκηνοθέτη είναι μια χαρά. Δεν χρειάζεται ο Ιθοποιό να μπορεί να παίξει Ναι, mm -hmm. ναι, ναι. Εγώ θεωρώ ότι έπαθε αυτό που παθαίνουν πάρα πολλά παιδάκια που ξεκινάνε από μικρά. Ότι στην πορεία. Αρχικά ήταν πάρα πολύ καλή στο Madman για όποιον έχει δει τη σειρά. Και στην πορεία άρχισε να είναι πάρα πολύ συνειδητέ οι αποφάσει τη. Άρχισε να παίρνει είδηση την κάμερα, uh -huh. τι οδηγίε, όλα. Αυτό το βλέπω σε πάρα πολλού τοπίου που ξεκίνησαν από 0 ετών. Το έχω δει και στην Emma Watson. Η Emma Watson ήταν πολύ καλή στι δύο πρώτε του Harry Potter. Μετά άρχισε να, την... να αντιλαμβάνεται πάρα πολύ ότι έχω γίνει ηθοποιό. Με καταλαβαίνει. Και κάποια στιγμή, by the way, στη σκόπολα Σκεφίλει την ότι ταινία. Είπα έρχεται το Little Women τώρα και θα πρέπει να υποστούμε την Emma Watson. Θα σου πω, ναι. Κοίταξε, πάνω απ' όλα θα την υποστώ εγώ ω υπερφαν των βιβλίων αυτό. αλλά mm. θα σου πω να σε παρηγορήσω ότι η Meg. Που υποδύεται, ναι. έχει τη μικρότερη σημασία από τι όλε τι αδερφέ. Οπότε τέλο πάντων θα ζήσουμε. Δεν είναι κάτι φοβερό, ναι. ούτε τη θεωρώ ατάλλαντη, ούτε τη μία εντωμεταξύ, ούτε την άλλη. Απλά θεωρώ αυτό που λέει ο Θεοδωρή θέλουν σκηνοθέτη λίγο να τι χαλαρώσει. Αυτό είναι πάρα πολύ. Παίζω τώρα, παίζω. Αυτό είναι το πρόβλημά το του. Λοιπόν, ναι. η Σοφία Λίλη πιστεύω, η οποία είναι η μοναδική κοκκινομάλα και είναι το κοριτσάκι uh -huh. που είναι ε, στο ΙΤ. Uh, η α, φάτσα ναι, 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 τη είναι ναι, 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 ναι. κόπολα, υπογεγραμμένη κόπολα. Εσύ. Μάλιστα, όταν, όταν η κόπολα ήταν να κάνει την Άριελ, mm -hmm. εάν η λίλη είχε συμβεί ήδη τότε, παίζα να την είχε κάνει κάστρα, πραγματικά. Δηλαδή, είναι τελώ το στυλ τη. Θα βάλω την Ελίζα Σκάνλεν ε, ή Σκέινλεν, συγγνώμη Ελίζα, ε, εάν δεν προφέρετε έτσι το όνομά σου, είναι από το Sharp Objects, η μικρή αδερφή τη Amy Adams. Θα είναι και αυτή στο Little Women. Πε την Beth. Ε, από όλε τι επιλογέ, θεωρώ ότι είναι η πιο κόπολα επιλογή, μάτι Παναγία και το Χρωστό. Και θα βάλω και την Έλζη Φίσερ που θεωρώ ναι. από το 8th grade που θεωρώ ότι δεν είναι η κλασική ευρωπαϊκή τύπου ομορφιά που αρέσει στην κόπολα αλλά λόγω ταλεντάρας και μπαζ θα έλεγε ναι, να σου πω κάτι αυτό το κοριτσάκι τους άρεσε πολύ στο 8th grade για να δω τι μπορεί να κάνει και θα την έπαιρνε. Θέλω να πω δύο πράγματα σε αυτό mm. πριν προχωρήσουμε παρακάτω. Ένα για την, ε, για την Ελίζα Σκάνλεν. Σκάνλεν, ναι. σου το λέω. ή ε, Σκένλεν, okay. είχα αυτή την απορία, δεν ξέρω. Sure, okay. Σουρ, οκ. ε, κακέσει. Ε, Πρωταγωνιστή στο Baby Teeth, που είναι από τι ταινίε Έκπληξη που είδε στο φετινό φεστιβάλ Βενετία ε, και η οποία προβάλλεται αυτέ τι μέρε στο φεστιβάλ Θεσσαλονίκη. Όσοι είστε στη Θεσσαλονίκη, να τη δείτε, όσοι δεν είστε. Ελάτε. Κρίμα. <χαι> και άμα δεν μπορείτε να έρθετε, κρίμα. <χαι> και έχετε στο νου σα την ταινία Babyteeth για μελλοντική ευκαιρία όταν ξέρει. Τη φέρει ο πελαργό. Ε, <χαι> πολύ ωραία ταινία. Φανταστική Λίζα. Και, ε, η <χαι> Ελίζα. Και η Ελση Fisher. Την Fisher, η κυρία Fisher, βέβαια. Η Ελση Fisher. Δεν έχω δει το 8th grade. Παρ' όλα αυτά, λατρεύω την Ελση Fisher. <χαι> την λατρεύω. Αυτό, γιατί την παρουσιάζει στο Twitter. <χαι> την λατρεύω. Την μανιωδώ στο Twitter. Έχει το <αυτού> καλύτερο <αυτού> account που έχει ηθοποιώσει στο Twitter. Είναι πάρα πολύ αστεία και <laughs> επίσης το σημαντικότερο που έχει προσφέρει στην ανθρωπότητα και σε εμένα προσωπικά Έτσι. είναι το Bradley Cooper has rights. Έτσι. Ε, επειδή ο γνωστός Bradley Cooper έχει δικαιώματα, Σταρις Μπορν οποία... συνεχίζω να στηρίζω. Όχι, ταινιάρα. δεν δικαιώνονται πάντα, γι' αυτό και τα τονίζουμε. Ναι, ναι. αυτό. Έχει δικαιώματα και τα έχει χάρη στην Elsie Fisher. Η Elsie Fisher <laughs> έδωσε στον Bradley Cooper τα δικαιώματά του. <laughs> στηρίζω. Οπότε ποια είναι η κόπολα παρακάτω. που θα τη έλεγε όχι Ακριβώς. αυτό. Λοιπόν, προχωράω στην επόμενη ταινία που είναι το Election. Λοιπόν, η ταινία αυτή. Είναι αστείο το πόσο άρτια είναι. Την είδα πέρσι, κάποια στιγμή. Η ταινία αυτή είναι φανταστική. Δω πάρα πολλά χρόνια. Ε, θα σ' αρέσει τόσο πολύ, Θεοδωρή. Πραγματικά σίγουρο. κόβω το χέρι μου. Ε, θεωρώ ότι ο ρόλο τη Ρι Witherspoon, έτσι, ε, που θέλει να κερδίσει τι ε, εκλογέ στο σχολείο τη και είναι πάρα πολύ. Έτσι, μοιάζει να είναι ωριακά σώσιο πάρα, πούμε. Θα κάνει τα πάντα για να κερδίσει και Αχα. θα κάνει την τέλεια, την τέλεια καμπάνια και όλα αυτά. Ε, παίζει έναν από του καλύτερου. Τρέισι, λέω, ονομάζεται την ταινία. Ε, νομίζω Tracy ότι η Τρέισι, Tracy... μπράβο νομίζω ότι η Τρέις είναι από τους καλύτερους χαρακτήρες που έχουν υπάρξει σε ταινία του Αλεξάνδρου πειν Πέιν, είναι φανταστική. Ε, την ίδια χρονιά είχαμε αναφέρει και όλα είχε και το Cruel Intentions που θα, ε, είναι, είναι, το επεισόδιο μας με το θεμάτο το Ζάμπρα και συζητούσαμε πόσο σκαρική φαινόταν το 99, mm -hmm. ότι φε, το βλέπες και από τις δύο αυτές ταινίες ότι κάτι συμβαίνει εκεί. Ε, και θέλω να πω ότι εάν, καταρχάς, εάν δεν έχετε δει την ταινία να τη δείτε, αν όχι για οτιδήποτε άλλο, για μια σκηνή με τον Μάθιου Μπρόντρικ, <laughs> ο οποίο προσπαθεί να εξηγήσει. Τον Gris Klein, είναι ο μορφωνιό και του American Pie και θα επιστρέψω σε αυτόν. Θέλω να του εξηγήσει, το εξηγήσει πώ λειτουργεί το αμερικανικό σύστημα των εκλογών. Και λέει, α πούμε, θέλει να του πει ότι έχεις, Το νόημα είναι να το εξηγήσει ότι κοίταξε να δει, πιστεύει ότι είναι αυτό το πάρα πολύ καλό πράγμα που πρέπει να ψηφίσει. Αλλά να ξαφνικά βλέπει κάτι άλλο και λε, μήπω να κάνω αυτό τελικά. Και για να το κάνει λιανά αυτό το πράγμα, λέει, ωραία, αρχίζει να σγραφίζει κύκλου στον πίνακα και να του λέει ότι αυτά είναι μήλα. Ορίστε, ένα άνθρωπο του αρέσουν τα μήλα. Και να, να, κάνει τρία μίλα. Και λέει. Γελά. <γελάς> Ζωγραφίζει τρία μίλα που δεν είναι μίλα, παιδιά. Είναι απλά τρει κύκλοι, μα την Παναγία. Και λέει αυτά τα τρία μίλα είναι αυτά που έχει συνηθίσει και θε να τρώ. Αλλά μετά ξαφνικά βλέπει ένα Πορτοκάλι. Και λε, θα ζωγραφεί τώρα ένα πορτοκάλι. Και κάνει έναν ολόιδιο κύκλο. Ολόιδιο κύκλο. Και κοιτά, λέει, τα πορτοκάλια και καταλαβαίνει πόσο καλύτερα μπορούν να είναι τα πορτοκάλια για σένα και τον οργανισμό σου. Και το γεγονό ότι έχει ζωγραφίσει όλα αυτά είναι ένα πράγμα. Λέει πάρα πολλά για το σύστημά uh -huh. μα έω και σήμερα. Ε, είτε αμερικανικό είτε ελληνικό ή οτιδήποτε. Πα να ψηφίσει έναν άνθρωπο, λε, ε, αυτόν ψηφίζα πάντα. Μωρέ, αυτόν εμπιστεύομαι. Μετά σου σκάει άλλο και λε, α, μήπω αυτό. Αλλά όχι, παιδιά, είναι ένα πορτοκάλι και είναι ένα μήλο και. και είναι Τώρα, η ένστασή μου πολύ γρήγορα για τον Chris Klein, Κλάιν, ο οποίος έκανε τα γυρίσματα για το election πριν το American Pie, είναι ότι τον ανακάλυψε ο Πέιν τέλο πάντων σε ένα σχολείο κλπ, κλπ. που ήταν στη θεατρική στη τεχνική ομάδα του σχολείου. Του είχε στείλει το σενάριο. αυτός είχε πάρα πολύ χαρά, ήθελε πάρα πολύ να συνεργαστεί μαζί του. Παρ' όλα αυτά, διαβάζει το σενάριο και βλέπει ότι δέχεται μία πεολοχία. Να τη θέσω έτσι: αισθηματικό <στονίκω> έτσι, σεξ. Και λέει, του λέει: Δεν μπορώ του λέει, να κάνω αυτό το πράγμα γιατί θα για τη δει ταινία. <στονίκω> Το οποίο το πάντων το πω: Πέιν, εντάξει, έλα τώρα και θα δούμε πώ θα το κάνουμε αυτό το πράγμα. Ε, και την κάνει την ταινία. Απλά ένα, η ένσταση μου είναι αυτή. Λέ τον Αλεξάνδρ Πέιν, Χριστιανέ μου, δεν μπορώ να κάνω την ταινία. Και γιατί έχει μέσα. Και, και, το... και κάνει yeah. το American Pie μετά. Δηλαδή ο Βόλτα. Όχι, δεν ξεπετάχτηκε. Αυτό έλεγε ότι έγινε. Η Πρωματικάκρη Κλάιπ τι φάσει. Τον απελευθέρωσε ο Αλεκάντερ Βέιν. Λοιπόν, πάμε στο δικό μα. Και πα ευχαριστό γιατί έχει δύο ταινίε του Κριστ Λέντ στη δεκάδα σου. Είναι ο πρωταγωνιστή. Φοβερό, φοβερό έτσι. Ποιο θα του το έλεγε. Ποιο θα του το έλεγε λοιπόν. Σαν τι Περσινέ Κάντου που είχε δύο ταινίε στο διαγωνιστικό Tofer Grace. Για κάποιο λόγο ήταν δύο Αμερικάνικε ταινίε στο διαγωνιστικό και μέσα και στι δύο το Grace. Και ο Fair Grace και ο Chris Clive έχουν δικαιώματα <χωρίζοντας> και να <χωρίζοντας> τα διεκδικήσουμε εμεί. Λοιπόν, πάμε στο. <χωρίζοντας> στην ταινία που πέταξε. Έξω το Rat Catcher τη Ελλήνη Ramsey, Το οποίο όπως θα, θα σα πω, σας πω γιατί. Το Rat Catcher φυσικά δεν το είδα το 99, δεν το είδα το 2001. Για το Θεό, το μέσα στην τελευταία πενταετία που είχα πιάσει όλα τι Ελλήνη Ramsey και τα έκανα και τα είδα. Και ξέρεις, θα έμπαινε λοιπόν αντί του ε, 10 things I hate about you, αλλά να σου πω κάτι, ήρθε, ήρθε, ήρθε <laughs> ο Heath Ledger και μου είπε να σου πω δεν τρέπεσε. <laughs> η Ιωσή Φίνα, <σχεδάπου, σχεδάπου> η Ιωσή Φίνα το 99 would never <σχεδάπου> και αν τη σέβεσαι Όλοι... δεν θα το κάνεις. Ήρθε ο Heath Ledger και σου είπε να σου <σχεδάπου> πω και δύο θυμόμαστε το 99. Ναι δηλαδή, άσε μα κοριτσάκι μου και κουκλίτσα μου, οπότε ένα μεγάλο συγγνώμη στην Λίνα Ράμζη, είσαι τα 11 όμως, είσαι τα 11 όμως. Λοιπόν τίποτα. Το μόνο fun fact που θέλω να πω είναι ότι. Και το, βρί, το, βρίσκα το, το, βρήκα τόσο γλυκό. Είναι ότι η σεναριογράφο Κάρεν Μακκάλα είχε γράψει. Ε, όταν, ήταν, όταν, ήταν στο σχολείο, είχε ρωτευτεί πάνω από αγόρι, τα Και επειδή πάρα πολύ τη έσπαγε τα νεύρα, είχε κάνει μια λίστα, λέει, ε, με πράγματα που τη την έσπαγαν. Uh -huh. Και την είχε ονομάσει 10 Things I Hate About You. Και όταν ξεκίνησε να uh -huh. κάνει τη διασκευή, α πούμε, του, του σεξπυρικού. Το ημέρωμα τη Τρίγκλα, γιατί εκεί βασίζεται η ταινία. Uh -huh. ε, και ψάχνανε με τη φίλη τη, μια κολλή φίλη, να δουν μωρέ πώ να το πω, πώ να το πω. Τη λέει άλλη να πω το έχει έτοιμο. Ten things I hate about you. Ωραίο, Φανταστικό. Ωραίο. Λοιπόν, Η ε, υπέροχη ταινία. Φανταστική ταινία τώρα, τώρα. Δηλαδή, τι λέμε. Ε, απίστευτα rewatchable. Δηλαδή, είναι από αυτέ τι ταινίε που δεν γίνεται να μην τη δει. Yeah, ναι, θα μου Δεν γίνεται, όχι. Θα χαμογελά, δηλαδή. Είναι, να τέλεια, το τέλος. είναι, τέλεια. Είναι τέλεια ταινία και υπήρχαν πάρα πολλέ ρομαντικέ κομμεντί που σκέφτηκα να, για να, να, βάλω στην δεκάδα μου, αλλά τι ε, τις έσπροξε, Εντάξει, δεν mm. γινόταν αλλιώ. Ε, πάμε μέχρι την Αγγλία με το Topsy Turvy, που είναι άλλη μια ταινία που είδα σχετικά πρόσφατα. Δηλαδή την είδα, νομίζω, μέχρι, μέσα στην τελευταία ε, δεκαετία, θα πω, τα ετία, μαλλον mm -hmm. Ε, οπότε σίγουρα του 99 σου φίνα θα μου τι Topsy Turvy, τι είναι αυτά που λε, τι είναι αυτέ οι άγνωσε λέξει κάποια αρρώστια ενδεχομένω να μου λέγει αυτό. <laughs> ε, αλλά ο Μάικλι ο οποίο παραδοσιακά αν εξαιρέσει τον Μίστερ Τένερ που, ε, που δάμε πρόπερστα, θέλω να πω. Mm -hmm. Νομίζω πρόπερστα ή πέρσι. Mm -hmm. Το δουλειά του Μπέρτμαν νομίζω ήταν πριν από πέντε Νομίζω πρόπερστα. Anyway, yeah. Τέλο πάντων ε, δεν συνηθίζει να κάνει ταινίε για την δημιουργική διαδικασία, α πούμε. Mm -hmm. Ήταν η πρώτη τέτοια που είχε κάνει. Ε, αφορά τέλο πάντων δύο καλλιτέχνε που ανεβάζουν μια οπερέτα και αυτό που μου αρέσει πάρα πολύ σε αυτή την ταινία είναι. Καλά, πέρα περιγράφει το πόσο χαοτική είναι η δημιουργική διαδικασία στην πραγματικότητα, είναι ξεκαρδιστική, είναι τέλεια η ταινία. Αλλά αυτό που μου αρέσει είναι ότι σε βάζει πάρα πολύ μέσα στην εποχή. Δηλαδή, προφανώ δεν ζούσα τότε. Αλλά είναι τόσο καλοφτιαγμένο αυτό το πράγμα, ε, δεν φαίνεται καθόλου επιτεδευμένο. Uh -huh. Το οποίο και για τον ίδιο το Μάικλ είναι λίγο περίεργο. Γιατί το όχι... έχει, ρε παιδί μου, ένα φαντεζή. Πώ θα σου πω θέλει πολύ να σε πείσει για πράγματα. <laughs> με, με, ναι, το top στέρβι δεν βρίσκω ότι το έχει αυτό το πράγμα. Έχει όμω ένα ενδιαφέρον πράγμα ότι ακόμα και ταινίε που κάνουν, που ξεφεύγουν ας πούμε, από το street level, από το, από το απλό δράμα τη καθημερινότητα ναι, ναι. των ανθρώπων. Mm. Ε, ακόμα και όταν ε, ξεσαφορούν κάτι πιο στημένο, κάτι πιο grand, έχουν έναν τρόπο να φαίνονται πάρα πολύ ανεπιτίδευτε, να το πω έτσι. Δηλαδή, mm. θέλω να πω ότι θυμάμαι το Peter Lou, α πούμε, τώρα το το πιο πρόσφατο του που. Αυτό δεν το έχω δει. Ε, Πολύ περίεργη ταινία. Ενώ την έβλεπα, βαριόμουν και, και αργότερα διαπίστωσα ότι κομμάτι του point είναι. Mm, Θεωρώ mm, το να βαρεθεί mm, πάρα πολύ mm. με τι συζητήσει που γίνονται μέσα σε δωμάτια ανθρώπων που έχουν την εξουσία επειδή δεν έχουν την παραμικρή συμβαίνει κυριολεκτικά έξω το παράθυρο των γραφείων του. και όλο αυτό κορυφώνεται με μια σφαγή. Ε... η οποία σε μια οποιαδήποτε άλλη ιστορική ταινία θα είχε θα ήταν φτιαγμένο, ρε παιδί μου, πώ να ναι, το πω. Θα βέβαια. ήταν κάπω. Πιο πομπόδε, ναι. Θα είχε κάτι. Αυτό το βλέπει και νιώθει ότι είναι όσο λιγότερο χρογραφημένο γίνεται. Δηλαδή, mm. άνθρωποι μπουρδουκλώνονται, πέφτουν, ατσούμπαλα, πέφτουν πάνω σε σπαθιά, σκοντάφτουν σε άλογα. Δηλαδή, το βλέπει και νιώθει ότι είσαι εκεί πέρα. είσαι εκεί. Αυτό, αυτό ε... μου αρέσει πιο πολύ. Πιο πολύ από όλα αυτό που πιστεύει, ναι. μου αρέσει αυτό ότι είναι πάρα πολύ εμβυθιστικό. Πάρα πολύ. Mm. Νιώθω ότι είμαι μέσα στην ταινία. Ε, την, η οποία, by the way, η ταινία θεωρώ ότι θα ήταν πολύ πετυχημένη και. Και, και, τώρα. Sure. Δηλαδή, θέλω να σου πω, θα ήταν πιο φιναρισμένη σε πράγματα, κυρίω παραγωγή, αλλά νομίζω ότι μια χαρά στέκεται στο σημερινό τέλο πάντων box office. Ε, και τώρα πάω στην άλλη μεριά του, του ατλαντικου uh -huh. ε, στον κύριο Ζαγκή μου, που είχε δύο ταινίε mm -hmm. το 99. Είχε το The Road Home που είχα δει πρώτη και είχα δει σχετικά μικρή κιόλα. Mm. Ε, οπότε κονταροχτυπήθηκε με το Not One Less, που ήταν αυτό που παραλίγο να μπει στη δική σου δεκάδα, αλλά δεν τα κατάφερε. Ε, αλλά νομίζω ότι. Διάλεξα το Not One Less η αλήθεια είναι. Νομίζω γιατί παρότι εδώ μεταγενέστερα από το, το Road Home, γιατί δεν ξέρω με εντυπωσέσει το γεγονό ότι το τελικό αποτέλεσμα ήταν τόσο μ, πάρα πολύ πράο και μ' αρέσει το ότι δεν έχει ηθοποιούς το, γιατί δεν είναι κανείς εκπαιδευμένο ηθοποιός μέσα στην ταινία, ούτε ένας άνθρωπος. Ε, αλλά... Ε, αυτό νομίζω ότι, δεν ξέρω, σαν επίτευγμα μου φαίνεται mm. εντυπωσιακό. Ε, ακόμα και στην ηλικία που το που ήμουν μεγαλύτερη και έχουμε δει παρόμοια πράγματα. Βρε παιδάκι μου, δεν ήταν η πρώτη φορά που είδα ταινία που δεν έχει πια ηθοποιού και χρησιμοποιεί, ξέρει. Mm -hmm. Αλλά είναι κάτι διαφορετικό. Επίση, μένω μου άρεσε γενικά ο μου, παιδιά. Πάρα πολύ. Μ' άρεσε πάρα πολύ. Ακόμα και τα πιο μετριά του. Ποιο ήταν το, το πρόσφατο, το πρό, ε, Το κινέζικο όμω, όχι με τον. Ε, όχι τι είναι με το αμερικανοποιημένο, το, ε, το γιατί με το Μαντέιμον. Όχι το, πιο... το μεγάλο οποίο... με το Μαντέιμον. Όχι το καλέ, ούτε, ούτε καν. Όχι, όχι, όχι τα την ακριβώ προηγούμενη χρονιά που το είχε δείξει. Α, την προηγούμενη. Είχε, ναι, 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 ναι. Το είχαν δείξει τι τη Πρεμιέρα και δεν τώρα να δει. Ναι. Αχ, θέλω να το πιστεύω. Και δεν τελευταίο του πάντω που είναι ο το του του ενή δεκαετία, το Σάντο. Όχι, όχι, όχι. όχι, 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 όχι. Το Σάντο είναι το του του ενή δεκαετία κυριολεκτικά και είναι στη λογική των άλλων των έρχεται περισσότερο κοντά στα action-epics που έκανε μετά, το οποίο είχε πάρα πολύ ενδιαφέρον και ως μετάβαση, γιατί τον είχαμε γνωρίσει, ας πούμε, ως σκηνοθέτη τόσο naturalιστικών και ξέρεις, ε, δραμάτων με αυτό που λες, δηλαδή mm. τεχνικοποιούς, ε, μετρημένα δράματα, και ε, το μεγάλο του hit μετά ήταν ε, ο ήρωας. Το οποίο, τον, τον οποίο, ήρω, τον, τον λατρεύω, πάρα, το λατρεύω πάρα πολύ. Το λατρεύω, το και λατρεύω. Θυμάμαι κάποια στιγμή είχα αναζητήσει ένα τόρεντ που είχε και εγώ δεν ξέρω τι, και είχε υποτίθεται περι, περι, περισσότερα μανδαρινικά. Μιλάμε κάτι, κάτι ιστερίε. Τέλο πάντων, το Coming Home είναι η ταινία που θέλω να πω. Ε, το 2014. Εμεί το είδαμε το 15 εδώ. Ήταν στι okay. νύχτε τη Πρεμιέρα. Ήταν μια ταινία που ah, μου είχε πει ah, ότι το είχε δει με μια φίλη η eh, οποία έκλεγε σε όλη την ταινία. Κυριολεκτικά είχα ξεχάσει <laughs> την ύπαρξη αυτή τη ταινία. Το καταλαβαίνω <laughs> γιατί. ξεχάσει την ύπαρξη Δεν είναι η μεγαλειώδη ταινία. Δεν είναι, σου λέω, είναι από τι πιο μετρήσει που έχει κάνει, αλήθεια. Αλλά. Ζάγκη μου, not one less. Πραγματικά είναι φανταστικό. Mm. Ε, και θα, θα, θα κλείσω πριν πούμε την κοινή μα ταινία με. Κλέβω λίγο. Με την πρίγκιψα μόνο, okay. και θα σου πω γιατί κλέβω. Και μην αγριεύει. Όχι, δεν. δεν κλέβω. Η ταινία αυτή με, ε, προβλήθηκε στην Αμερική το 99, mm -hmm. Δεν είχε γυριστεί το 99 όμω. Παρ' όλα αυτά τότε την παραλαβεί η Αμερική. Και αναφέρω την Αμερική, γιατί μετά από αυτή τη χρονιά αρχίσαμε, αρχίσαμε, αρχίσαμε να το μαθαίνει και ο υπόλοιπο κόσμο. Οπότε. Τέκνικλη είναι το 97, αλλά το 99 το σύμπαν, εκτό τη Ιαπωνία. Έγινε ο χαμό μεταξύ Μιγιαζάκη και Χάρβι και Weinstein, Που το λέγαμε στο προηγούμενο. Που το λέγαμε στο προηγούμενο. Σε προηγούμενο. Υπόρια, ναι. Αλλά αυτό που θέλω να σου πω και νομίζω θα σε ενδιαφέρει είναι γιατί ανακαλύψω, ότι τον έχουν ερωτήσει ισχύ ότι είχε αφήσει μια κατάνα ναι. πάνω στο γραφείο του Χάρβι Weinstein με το σημείωμα no, no cuts. cuts και είπε έχει συμβεί αυτό το πράγμα, απλά δεν το έχω κάνει εγώ, το έχει κάνει παραγωγό μου. Okay. Ε, αλλά μια τελευταία έτσι, ατάκα που είχε πει σε σχέση με τον Weinstein, το οποίο έτσι μπράβο, πήγα λέει στη Νέα Υόρκη για να γνωρίσω αυτόν τον άνδρα, τον Χάρβι Weinstein, <laughs> αυτόν τον τύπο, και βομβαρδίστηκα με μια φοβερή επίθεση με πολλέ απαιτήσει για cuts, αλλά τον κατατρόπωσα. <laughs> Οπότε, ε, εντάξει. <laughs> Μιαζάκη, το γιο φαντάζομαι Με το, το πράω ύφο του παππούλου. Ναι ναι ναι, ναι, το ναι, ναι, ναι. Εντάξει, ναι. είναι προφανώ. Ε, οι περιβαλλοντολογικέ ανησυχίε τη ταινία είναι σίγουρα στην πρώτη γραμμή. παρόλα αυτά, έχει επηρεαστεί από, από τι εχθροπραξίε που συνέβαιναν τότε στη Γιουγκοσλαβία, αλλά και από τη Λέπρα. Ε, εντάξει, ο Μιαζάκη τώρα απλά. Τι, τι να πω για αυτόν τον άνθρωπο. Παρότι ξέρει, ε, μεταξύ Αμερικανικού και Ιαπωνέζικου animation που πέφτουν πολύ συχνά μπουνιέ online. Εντάξει, uh -huh. εγώ. Ε, είναι πιο κοντά στην καρδιά μου το Αμερικανικό, γιατί απλά μεγάλωσα με αυτό oh, περισσότερα oh, yeah. χρόνια. Παρ' όλα αυτά, εντάξει, μιλάμε για ένα μύθο, δεν μιλάμε για άνθρωπο. Είναι μύθο ο Μηγιαζάκη. Και φτάνω oh, στη. Έχει έχει ωστόσο ναι. ενδιαφέρον ότι. Συγκεκριμένα το σινεμά του Μιγιαζάκη βρίσκεται κάπω ανάμεσα. Όχι, εντάξει, όχι ανάμεσα, αλλά. Υπάρχει, άμα δει δηλαδή, όλη τη φιλμογραφία του από την αρχή. Επειδή έτυχε να τη δω πρόσφατα όλη τη φιλμογραφία του από την αρχή μέχρι το τέλο. Μωρέ, μπράβο. είναι τρομερό το, το πόσο διάλογο υπάρχει ανάμεσα στο κινούμενο σχέδιο τη Disney ε, φτα, το, και το πώ φτάνει αυτό και μεταφράζεται στην Ιαπωνία και αργότερα το πώ η Pixar έχει επηρεαστεί από αυτό και το πώ αυτό μετά ξαναπέρνει. Δηλαδή υπάρχει ένα συνεχή διάλογο, μια τέτοια mm -hmm. από την αρχή μέχρι το τέλο τη του που είναι Τρομερά συναρπαστικό. Δηλαδή, βλέπεις, το βλέπει και ολεκτικά σε σημεία να κάνει δικέ του εκδοχέ τη νεϊκών ε, ιδεών. Mm. Ε, και αργότερα την πίξα να έχει ξεσηκώσει το μισό του έργο. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό το πράγμα. Ε, αυτό το που, που ήθελα να πω και παραλίγο να το ξεχάσω είναι ότι για τη μεταφορά τη μετάφραση, ας πούμε, μάλλον καλά τη λέω, τη μεταφορά των νοημάτων για το Αμερικανικό κοινό την είχε αναλάβει ο Νίλ Γκέιμαν. Ο Χάρβι ah, ναι. Weinstein το είχε προτείνει στον Ταραντίνο και ο Ταραντίνο. Ακού τώρα πράγματα, δηλαδή είναι τρελαθό. <laughs> και του το είπε ο Ταραντίνο, όχι, να μην το κάνω εγώ. Ε, δεν νομίζω ότι, φτ, ότι κάνω για το ρόλο αυτό, να το κάνει ο Γκέιμαν. Και γιατί πρώτα έγινε τον Γκέιμαν, γιατί απλά άρεσε πάρα πολύ στη μάνα του. Στη μάνα του Ταραντίνο ο Γκέιμαν. Και επειδή συντάγει πάρα πολύ τελευταία τη μάνα, με τη μάνα του για τον Γκέιμαν, σου λέει πάρα τον αυτόν. Για και πάρα πολύ σάγμα, καλά μάνα. τα πήγε κιόλα. Ξέρω εγώ. Και φτάνουμε στην τελευταία ταινία ε, και στι δύο λίστε μα ε, η δεύτερη κίνηση ήταν που είναι το Matrix. Mm. Ε, δεν μπορούσε να λείπει το Matrix, ρε παιδιά. Δηλαδή... Ναι, εντάξει, μην τα κάσουμε να έχετε ολόκληρο δικό του επεισόδιο το Matrix. Ήταν το πρώτο επεισόδιο που κάναμε. Ήταν το επεισόδιο, ήταν το επεισόδιο με το οποίο ξεκινήσαμε το αφιέρωμα στο 99. Οπότε είναι έτσι πολιποιητικό. Μεγάλη... Ήταν σε μεγάλο βαθμό και ο λόγο, θα το να πω, που κάναμε το αφιέρωμα στο 99. Δηλαδή ένα από του λόγου ήταν ότι προσωπικά μιλώντα απλά ήθελα πάρα πολύ να. Μιλήσουμε πολύ για το Matrix. Για το Matrix και για τι Watchowski προσεχώ. Ναι, το οποίο. Πως άφερε, έχουμε... Ναι, ναι, ναι. Θα επιστρέψει. Θα, έχουμε θα επιστρέψει Matrix το Matrix. Τέσσερα με την Ελλάδα Watchowski. Mm -hmm. Πίσω την τη κάμερα αυτή τη φορά μόνο. Μάκι ε, Μπιτζόρνταν. Αν δεν κάνω λάθο, νομίζω. Κάτι είχαν αναφέρει. Δεν ξέρω αν ισχύει αυτό το. Είναι φήμη ακόμα. Ναι, δεν είμαι σίγουρο. Εντάξει, τότε μην το υπογράψετε. Σίγουρα ισχύει. Το ότι έχουμε Κιάνου Έχουμε ε, Κιάνου, ε, ε, σε παρακαλώ Για να δούμε ε, τι θα κάνει Ναι για να δούμε ε, Σω μέχρι να βγει το 4 μπορούμε να κάνουμε επεισόδια και για το 2 και το 3 που είναι δύο ταινίε που θα υπερασπιστώ με πάρα πάρα πολύ πάθος <laughs> Έτσι. Ε, Εγώ θα υπερασπιστώ τη δεύτερη τρομερά πολύ Η δεύτερη, δεύτερη ξέρω... πιο πολύ από την τρίτη Τενιάρα, πραγματικά. Η, η τρίτη θα πω το εξή καταλαβα... Καταλαβαίνω <Το> <Το> ναι, sure, okay. Αυτό, καταλαβαίνω ότι δεν αρέσει. Στη δεύτερη, ρε παιδάκι μου, καταλαβαίνω ότι είναι μόνο λίγο δυσνόητη. Και ήμουν σε φάση, εντάξει, πώ κάνετε έτσι. Και είναι πάρα πολύ ωραία, δεν βλέπετε. Ενώ με την τρίτη, είπε σε φάση, ξέρει κάτι. Πατ, <Το> πατ. Εντάξει. I see you. Έστω. Θα, <Το> θα, θα, θα υποχωρήσω όσο αγαπώ την τρίτη. Λίγο, <Το> όχι πολύ, όχι πολύ. <Το> <Το> <Μ'> αρέσει. Αλλά <Το> τη δεύτερη θεωρώ αριστούργημα. <coughs> Οπότε θα περάσουμε εντάχει στι ταινίε που δεν καταφέρνουν να έχουν δικό του το επεισόδιο Μετά από τις ε, 10 για τον καθένα καλύτερες σλάσα αγαπημένε, Γιατί αυτό το πράγμα τώρα mm. είναι λίγο, ξέρεις, συγκεχημένο το τι είναι απαραίτητα καλύτερο και τι είναι αγαπημένο ναι. Στη δική μου το έχεις πάρα πολύ Ε, και στη δική μου, έβαλε το τεσσάτο χρόνια Α, ah, μπράβο ε, δεν μπορώ να μην αναφέρω το μάμι και δεν θα έπρεπε κανεί σα να μιλάει για το 99 χωρί να μιλήσει για το μάμι. Το συγγνώμη. Ναι. Ε, θέλω να επιστρέψει το μάμι, όχι αυτό το πράγμα που είδαμε, παρακαλώ πάρα πολύ ε, πρόσφατα, αυτή την ε, τραγωδία, α πούμε. Θέλω με τον Μπρένταν Φρέιζερ ο οποίο. Ξανά τον Μπρένταν Φρέιζερ Ο οποίο υπάρχει και συμβαίνει ξανά. Δηλαδή, α τον ενισχύσουμε. Γιατί όχι, ποιον έχει πειράξει ο Μπρένταν Φρέιζερ πραγματικά. <laughs> Αναζητήστε το τζιφάκι του από τα Όσκαρ, ε, στο οποίο χειροκροτάει. Έχετε δει άνθρωποι να χειροκροτάσετε τον Πριντρεν Φρέιζερ. Όχι, θα πω εγώ. Ο Πριντρεν Φρέιζερ και η Νικόλ Κίτμαν, μπράβο. Έχουν τα δύο Αυτό καλύτερα. Νικόλ Κίτμαν, λοιπόν, ξέρουμε από το άλλο. <laughs> τα δύο καλύτερα χειροκροτήματα. Επίση, Ρέιτσελ Βάισε, τα καλύτερα. Δηλαδή, πραγματικά, ε, απλά περιμένουμε μάμη τρία. Ε, θέλω να αναφέρουμε το Ταρζάν φυσικά. Το Ταρζάν, το είχαμε αναφέρει αρκετά και στο επεισόδιο που είχαμε κάνει για την αναγέννηση τη Disney. Το οποίο να το ακούσετε γιατί ήταν πολύ καλό επεισόδιο. ναι, η αλήθεια είναι και μένα από τα αγαπημένα που έχουμε κάνει. Γιατί απλά λιώσαμε το θέμα αυτό. Ένιωσα ότι δεν υπήρχε κάτι άλλο να πούμε. καλά. Δώσ' μου άλλε πέντε ώρε. Θα σου πω. ναι, Αγαπημένο το, το Ταρζάν. Τζίζι Φιλ Κόλλιν. Σωστό Τζίζι Φιλ Κόλλιν. Οπτικό υπερθέαμα. Πανάκριβη ταινία και φαίνονται όλα τα λεφτά στην οθόνη. και mini driver. Voice acting τη δεκαετία. Αυτά. Το Ιστορι 2 για να συνεχίσουμε με Animation. Επίση πάρα πολύ καλή ταινία. Πάρα πολύ άξια μέσα στο franchise Το Ιστορι που γενικά τα έχει πει πάρα πολύ καλά. Θερό. συνολικά, δηλαδή μπράβο στο Ιστορι. Έχει κρατήσει επίπεδο, πώ να το πω. Σε αντίθεση με άλλα animation franchises τέλο πάντων. Ε, 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 ένα μεγάλο γιατί για το τραγούδι When Somebody Loved Me που ακόμα τα ακούω και γοερά κλαίω, γιατί mm -hmm. να πετάμε τα παιχνίδια μα, γιατί τα δανείζουμε τα παιχνίδια μα, κρατήστε. Γιατί να τον. μεγαλώνουμε. γιατί να μεγαλώνουμε. <laughs> Μπράβο. Ε, το Boys Don't Cry, ε, θέλω να τα αναφέρουμε. Βασικά, έπαιξε πάρα πολύ να μπει στη δεκάδα μου, να σου πω την αλήθεια. Θεωρώ mm. ότι καλώς δεν μπήκε για διάφορου λόγου. Εντάξει, έχει γίνει μια πολύ μεγάλη συζήτηση γύρω από το Boys Don't Cry και γενικότερα με όλε τι ταινίε και τι σειρέ που σε ρόλου τραν ατόμων βάζουν. Ε, ετεροκανονικούς ανθρώπου, mm -hmm. πάντο να, να παίζουν τις, τους ρόλους αυτούς. Ε, το Boys Don't Cry ήταν το πρώτο θύμα. Ε, απλά ο λόγο που κάνω έτσι μια μικρή διαφοροποίηση είναι ότι το Boys Don't Cry έχει αξία γιατί για πάρα πολλέ γενιέ που ακολούθησαν το 99 ήταν η πρώτη μα εισαγωγή σε αυτό ναι, το, το θέμα. Οπότε ε, δεν θέλω να πω. Κι άλλα πράγματα ήταν προϊόντα τη εποχή του και καλώ κάνουμε και τα κρίνουμε και να κρίνουμε και το Boys Don't Cry. αυτό το πράγμα το συζητώ. Εκτό ότι υπήρχε μεγάλο θέμα να γίνει η ταινία εξ αρχή. Δηλαδή ήταν τεράστιο το, το πρόβλημα στο να γυριστεί η ταινία και να εγκριθεί να πάρει το πράσινο φω. Θα δώσω αυτό το ελαφρυντικό ότι επειδή μου στην ιστορία του σινεμά αυτό έχει ένα. είναι εισαγωγή, είναι introduction level για, για πάρα πολλού από εμά. Το Three Kings θέλω να το αναφέρω του David O'Russell. Μ' αρέσει αυτή την ταινία. Γενικώ ε, νομίζω έχουμε. Όχι ακριβώ διαφωνίε αυτό, αλλά δεν τρελαίνει για τον David O'Russell. Ε, είναι η τελευταία ταινία του David O'Russell που μου άρεσε. Mm. Αν και ξανάδα πρόσφατα το. Όχι ξανάδα, είδα για πρώτη φορά το Hard που είναι Θεοπάλαβο και. Mm. Νομίζω μου άρεσε. Ε, εμένα είναι, είναι από λοιπόν, όλε τι ταινίε μ... είναι μου. Νομίζω, το Heart Νομίζω μου άρεσε. Νομίζω. Οπότε, οκ. Okay. Αλλά μετά από αυτό, ό,τι έχει κάνει για μένα δεν βλέπετε. Αλλά mm. το, το Three Kings μου αρέσει πάρα πολύ. θέλω να πω για το George Clooney, ο οποίο είχε πλακό στον David Russell. Όπω έχουν πάρα πολύ. Είναι πολύ σημαντικό. Έτσι, μπράβο. έχουν πάρα πολύ φτάσει σε αυτόν τον πειρασμό να πλακώσουν τον David Russell. λίγοι το κατάφεραν. Ο George Clooney είναι ένα από αυτού. Και ο λόγο που το λέω δεν είναι για το κουτσουμπολιό του πράγματο, αλλά για να έρθω. Στι δηλώσει του Τζορτζ Κλούνη και πρόσφατα, πέντε έτη, έξι είχε δώσει μια συνέντευξη ε, και είχε αναφερθεί τόσο σπάνι. Η διαφωνία του στην ταινία, στο σετ, ε, και απλά μου αρέσει ο τρόπο που αναφέρεται σε αυτό το πράγμα. Ο Clooney, σαν να μην τρέχει τίποτα που τον μπλάκω στον άλλο. Ξανά είναι πολύ νορμάλ. Και γιατί το λέω, σου λέει αυτό το παιδί μου, ο Ράστιλ είναι πάρα πολύ εκρηκτικό. Έχει μόνιμα πρόβλημα με τα συνεργεία του. Τσακώνεται, είναι πάρα, είναι πάρα πολύ έντονο. Ε, ο Κλούνη δεν μπορεί να δουλέψει σε περιβάλλον, το έχει δηλώσει με πάρα πολλέ αφορμέ από την εντατική και σήμερα πραγματικά δεν μπορεί εκρήξει και ιστερίε. Οπότε επειδή έβλεπε ότι ο Ράσελ ξεσπάει πάρα πολύ στο συνεργείο, στου πιο αδύναμου, α πούμε, mm -hmm. του το είχε πει μία φορά. Σε παρακαλώ μην το κάνει αυτό το πράγμα, εγώ δεν μπορώ να δουλέψω έτσι. Σε παρακαλώ, άνθρωποι που μα βοηθάνε, μία φορά, δύο. Κάποια στιγμή λέει στη συνέντευξη, αυτό ήθελα εκεί, ήθελα να φτάσω, του γράψα και ένα γράμμα και λέει. But I wrote you a letter, David, και σου εξήγησα. <laughs> δεν γίνεται συνεχώ να δουλεύουμε έτσι. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Και βρίσκεται δύο-τρει μέρε μετά από το γράμμα ε, στο σετ, όπου βλέπει τον Ράσταλ τελώ πάντων να φωνάζει, να προσβάλλει τρομερά πολύ έναν οπερατέρ. Αν δεν κάνω λάθο, δεν είμαι σίγουρη. Τον έριξε κάτω, πήγε προ το μέρο του, α πούμε, επιθετικά να τον χτυπήσει. Αυτή τη λεπτομέρεια τη, δεν την έχω αυτή τη στιγμή. Παρ' όλα αυτά ήταν πάρα πολύ επιθετικό, ε, και δεν άτεξε ο κλούνη τον βάζει ένα κεφαλοκλείδωμα, τον πετάει κάτω και σε φάση του χώρισαν και λέει στην συνέντευξη: Μπορείτε να τρέξετε πραγματικά στο Ιντερνετ γιατί το λέει πάρα πολύ εύθραστο. Θα τον σκότουν. Ποιος, ο Τζορτ ποιος, Κλούνε. Ποιος, ο Τζορτ Κλούνε. Ο Τζορτ Κλούνε. <laughs> να πα από το χέρι ο του George Clooney, Κλούνε. Ο γιατρό τη καρδιά μα, παιδιά, Πήγε ο ο ο να πάρει ζωή, δηλαδή. Άκουσε το, ο ]ς το ]ς του, ο George Κλούνε. Και για όποιον θέλει, στο iHeart μπορεί να μπει στο YouTube και να πατήσει. iHeart David O'Russell, Lily ε, Tomlin. Πραγματικά κάτε το να δείτε πώ μιλάει στη Lily Tomlin. Έχει διαρρεύσει χρόνια αυτό το σημείο του γυρίσματο. Τι κάντ τη λέει, τι μπει τη λέει, τι ρίχνει κάτι φώτα, τι μπαίνει γελιοδέστατα ξαφνικά από μια πόρτα ουρλιάζοντα δηλαδή. Α, τα μισά views αυτού του βίντεο είναι δικά μου. Ε, λοιπόν, The Talented Mr. Ripley. Εντάξει, δεν γίνονταν να μην το αναφέρουμε. Το Talented Mr. Ripley ε, έλαβα και απειλές ε, έλαβα και απειλέ για το ότι πρέπει να αναφερθεί. Εντάξει, ναι, είναι από αυτά που φλερτάραν και με την δεκάδα μου, αλλά ξέρει κάτι. Ένιωθα εξ αρχή ότι δεν θα μπει. Είναι από αυτέ τι ταινίε. Εγώ θέλω να τα ξαναδώ για να μην κλειδίσω πολύ. Έχω και εγώ δω. πολλά Στημά χρόνια. Θυμάμαι να μου αρέσει, δεν ξέρω τώρα αν θα μου αρέσει περισσότερο. Ε, Όχι, δεν μου αρέσει και πολύ. Και υπέροχο και ολό, υπέροχο και υπάλθρο, υπέροχο και ολό. είναι φανταστική και ο ήλιο στα Να πω, έσπασε όλα. και τον καρπό του άνθρωπο. Ο Τζουντλό εκεί στη σκηνή φόνου. Έπεσε. Άκου να δει, πήγε να κάνει μια απότομη λέει κίνηση, πέφτει στη βάρκα, κρακ. Τι λες Λε και είναι άνθρωπο. Λε και είναι άνθρωπο. Λε και είναι άνθρωπο. Λε και αυτό. Να το Και αυτό που έλεγα πιο πριν στο Θαδωρή ε, είναι ότι τόσο πολύ συγκινήθηκε τον Άγγιξ στην ταινία των Τόμι Βάιζο Όταν την είδε, τον talent Μιστερ <laughs> που θέλησε να κάνει και εκείνο μια τέτοια ταινία, ή στο μυαλό του, μακάρι να την ξεπεράσω, σου έλεγε αυτή την ταινία. Η ταινία αυτή είναι το Room, έτσι. Για όποιον δεν την έχει δει τη δει. Ε, σίγουρα πρέπει να αναφέρουμε το Man on the Moon. Mm -hmm. ε, 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 εντάξει, Jim Κάρι τότε δεν τον είχαμε έτσι στο μυαλό μα με τίποτα. Ε, ναι, ήταν μια, ήταν, μια ήταν μια στροφή. Βασικά, όχι, περίμενε. Το Τρούμαντ Σου δεν ήταν, ήταν τίποτα δύο χρόνια πριν. Ήτανε, Καλά, ήταν, πριν, ήταν αλλά και πάλι δεν είναι το ίδιο πράγμα. Δηλαδή, καταλαβαίνω τι λε. Είναι δραματικό ναι. ρόλο ο άλλο. Δεν είναι mm. κωμικό κλπ. Αυτό που έχουμε συνεισάξει. Απλά αυτό είναι πραγματικά method acting. Ναι, όχι, ισχύει. Πέρα Ένα, για τα πέρα, προ... Ένα πέρα, το πράγμα που μου αρέσει σε αυτή την ταινία είναι το πόσο πολύ χάνεται μέσα στην περσόνα στη mm. που δεν υπάρχει σχεδόν <συσχύ> ο απ' έξω κόσμο καθόλου. Ο Τζιμ Κάρα έχει πει ότι δεν υπήρχε ο ίδιο τη mm. διάρκεια των γυρισμάτων, δεν άφηνε κανέναν να του μιλάει με το κανονικό <συσχύ> ναι, ναι, ναι. το όνομα να το απευθύνεται και γενικώ ε, είπε ότι έχει, είχε φτάσει στο σημείο, σημείο παράνοια πραγματικά για το ρόλο αυτό. Ωραία ταινία. Ραν Λόλα Ραν. Ναι. Εντάξει, Τρελό hit εκείνη τη εποχή. Απίστευτο hit και από τι λίγε ξενόγλωσε ταινίε oh. που μάθαμε έγκαιρα. Oh. Δηλαδή oh. Ναι, ισχύει αυτό. Πολλέ από τι ταινίε που ανέφερα και εγώ στην δική μου δεκάδα τι ήταν πιο μετά. Έτσι, από όταν βγήκανε. Τώρα συνέβαινε full εκείνη τη χρονιά. Πολλοί το είχαν παρομοιάσει με. Έλα, μωρέ, ένα μεγάλο βίντεο κλειπ είναι. Το οποίο το καταλαβαίνω γιατί έχει αυτό το aesthetic του MTV. Ξέρεις. Αλλά όταν το ανέφεραν στον Ντόμ Τάικβερ, uh, αυτό το πράγμα, ότι α, είναι σε μεγάλο βιντεοκλειπ και θυμίζει MTV, έλεγε άνθρωπο, παιδιά, γιατί ε, 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 το λέγανε σαν κάτι σύγχρονο. Ότι, α, έφτιαξε μια ταινία, α πούμε πολύ σημερινή, το αύριο, νεολαία κτλ. Τι τα λέω, παιδιά, το MTV τότε. Είναι 14 ετών κανάλι, δηλαδή τι μου λέτε ότι έχω φτιάξει ένα βιντεοκλειπ. Δεν είναι βιντεοκλειπ, απλά είναι πειραμα μια πειραματική ταινία που έχει κάποια κοινή αισθητική με πράγματα που mm. apparently βλέπετε. Αυτό, δηλαδή, εκείνο το αρνείται πάρα πολύ, δεν θέλει τέτοιου είδου παραλληλισμού. Βέβαια, το 2019 μάλλον του έχει ξεπεράσει. <laughs> <laughs> το 2019 έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον γιατί η καριέρα του Τόμ τον έχει φέρει να συνεργάζεται με τη Σουατσόφσκι και Έτσι. να έχει, είχε συνσκευαστεί μαζί του το Cloud Atlas και είχε συνσκευαστεί και ε, μεγάλα κομμάτια του Sensei τη υπέροχη σειρά του για το Netflix. Μια χαρά τα έχει πάει αυτό ο άνθρωπο. Και, και μπράβο του και περιμένουμε το επόμενο. Analyze this. Ε, το οποίο ναι. δεν, δεν, παίρνει πάρα πολύ ανάλυση το Analyze this. <laughs> αλλά θα πω ότι νιώθω ότι. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η ταινία. Δεν μου άρεσε το sequel τη, αλλά έχω περάσει πολύ ωραία. Παρ' όλα αυτά νιώθω ότι μετά από αυτή την ταινία κάτι έσπασε μέσα στο Ρομπερντενίρο. Ειλικρινά το πιστεύω. Γιατί άρχισε ξαφνικά να κάνει πάρα πολλέ τέτοιε ταινίε που με την πάρδα του χρόνου έχουν αρχι... δηλαδή γίνονται σταδιακά χειρότερε. Δηλαδή, ας πούμε, δεν μπορώ να φανταστώ ότι δεν είναι το, το, 93 να παίζει αυτό με τον ναι, ναι, ναι. Έφρον, τον παππού. Δηλαδή, δεν ξέρω, <laughs> κάτι, κάτι του σκάσε το. Ή, <laughs> έχω μια θεωρία. Θεωρώ ότι πέρασε πολύ καλά στα με το άνθρωπο. Έκανε και μια κομμωδία Και σου λέει, Α πούμε, Δεν θα κάτσω να Συγγνώμη, δεν έχω βάλει τα, δεν έχω πάρει τα, τα εύσημά μου, δεν έχω κολλήσει αυτό. Δεν, σε παρακαλώ, γιατί πρέπει μόνιμα να είμαι σε ένα δράμα μέσα. Όχι, θα κάνω και άλλα τέτοια. Τέλο πάντων, θα δούμε. Αυτό είδαμε πώ πήγε. Anyways, φτάνουμε στο Go του Doug Lehman, ο οποίο ε, κάνει τώρα αυτό τον καιρό και το Edge of Tomorrow, το σίγουρα. Δεν, δεν το, γυρίζει, το προετοιμάζουν τέλο πάντων. πολύ περίεργο είναι ο του Είναι πάρα πολύ περίεργο. Δεν έχω αποφασίσει ποτέ αν μου αρέσει ή όχι. Μάλλον μου αρέσει. Νομίζω σου αρέσει, πως, ναι. Μ' αρέσει, αλλά έχει πάντα κάτι πολύ υπολογισμένο στι ταινίε του που πάντα με. Δεν ξέρω, με πετάει λίγο. Αλλά κατά βάση μου αρέσουν οι ταινίε του. Το, οι περισσότερε, το, όχι όλε. Το όλες. Go και όλα ήταν έτσι πολύ. Ε, για όποιον τόσο πάντων ενδιαφέρεται. Έχει μια πορεία για τη rave κουλτούρα του Λο Άντζελε του 1999. Ε, στο Go. Mm -hmm. Μπορεί να δει το Go. Φανταστικό σε soundtrack. Έψε, και εβδί, νομίζω. Έψε και στην ταινία. Νομίζω, νομίζω, νομίζω. Έχω πάρα πολλά. Δεν τη θυμάμαι Έχω... έχω χρόνια ah. να τη δω. Anyway. Δεν είναι, όχι, δεν είναι. Μπορεί, μπορεί, δεν θέλω να σου ενδεχομένω. Ε, εγώ θυμάμαι πάρα πολύ το soundtrack τη ταινία που το είχε επιμεληθεί η Julian Jordan που έκανε πρόσφατα το Star is Born αλλά και το 2C, και τέλο πάντων πάρα πολλά πράγματα που είχε μέσα Fatboy Slim, είχε Air που είχε και το Virgin Suicide. Έτσι, γενικά συνέβη uh -huh. να συνέβαιναν οι Air τότε. Mob, <laughs> no doubt, χαμό. Γενικά τα soundtrack είναι από αυτά που θυμάμαι πολύ έντονα την ταινία. Το Ghost Dog The Way of Samurai που Πάρα λίγο να πείστε κάδα μου, ναι, αλλά ναι, βγήκε. Ναι. Δεν έπαιξε μπουνιέ με το 10 things I hate about you αυτό. βγήκε <laughs> λίγο πιο αποφασιστικά, θέλω να σου πω. Ε, ναι, που okay. είναι ο okay. Forest Whitaker στη σκηνοθεσία Τζάρμο, ο οποίο Τζάρμο και όλα. Όλες... Στι ταινίε του Τζάρμο που έχουν μείνει πιο έντονα από ό,τι Ναι, έτσι πολλές, πιστεύω. Και εγώ, αυτό το... και, εγώ έτσι νιώθω. Ο Τζάρμο είναι. Είχε γράψει το σενάριο, τέλο πάντων, πάνω εντελώ στο Whitaker χωρίς καν να του πει κουβέντα του ανθρώπου. Οπότε ήταν σίγουρο, αν, έχει δηλώσει ότι αν δεν μου είχε πει ναι για το ρόλο, απλά η ναι, δεν θα είχε γίνει. Τόσο απλά. Okay, ναι, πάμε ε, ναι το straight story. Του... Το straight story όμως όχι καλό ήταν, έπρεπε να πάμε παρακάτω. <laughs> ε, γιατί, γιατί <laughs> <laughs> David Fincher. Lynch. Lynch, συγγνώμη, <laughs> <ο> <laughs> συγγνώμη, <laughs> <ο> <laughs> David. συγγνώμη, συγγνώμη, συγγνώμη. Lynch. Ε, ο οποίο έκανε κάτι τηλεοπτικό, θα πω. Εντάξει, είναι πολύ επίπεδη η ανάγνωση αυτή, αλλά το λέω για καλό. Αλήθεια, πραγματικά το λέω για καλό. Uh -huh. Για μένα είναι μια. έχει πάρα πολλά κοινά προφανώ με αυτά που αρέσουν οι ρε παιδιά στο Λίντ. Δηλαδή, ναι, έχει τη mm. μικρή πόλη, όλα αυτά που, που, mm. το, που τον εντριγκάρουν. Mm. Mm. Παρ' όλα αυτά, για μένα είναι μια άλλη του πλευρά το, το straight story. Έχω 100.082 χρόνια να το δω, πραγματικά. Ναι. Αλλά... Κι εγώ, εγώ θέλω πάρα πολύ να το Κάποια στιγμή θέλω να ξαναγάνω φιλογραφία Λίντ γενικότερα. Σου έχει τύχει να θυμάσαι κάτι που είσαι 100.000 χρόνια να το δει, αλλά όταν το σκέφτεσαι, να σου έρχεται μια ζεστασιά κάτω. Ωραία, αυτό. Δηλαδή δεν μου βγαίνει με ένα ζεστασιά με τον Λίντ σε κανένα επίπεδο. Όταν θυμάμαι ότι έχει κάνει το street store, μου βγαίνει αυτό. Προχωράμε στο ντόγμα, το οποίο ε, το ντόγμα <laughs> του Kevin Smith έλεγα στο Θεοδωρή ότι είναι όπως οι περισσότερες ταινίε του, του Kevin Smith, πραγματικά δηλαδή μέχρι και την πιο πρόσφατη. Διαβάζεις ρε παιδί μου τη σύνοψη και λες εντάξει ξέρω εγώ δυο άγγελοι έκπτω ότι προσπαθούν να προσαρμοστούν. Ε, έχουμε ξανά δει τέτοια πράγματα. Τελικά τα αποτελέσματα του Kevin Smith όταν τα βλέπεις λες αυτό, αυτό αλήθεια το, το ενέκριναν όπως ακριβώς το βλέπω ε, και πάλι το λέω για καλό. Ε, γιατί προσωπικά μου αρέσει ο Kevin Smith. Δεν μου αρέσουν όλε τι στιγμέ του. Νομίζω ότι στον ίδιο δεν αρέσουν <laughs> όλε τι στιγμέ του. <laughs> Αλλά θέλω να πω ότι είναι ρε παιδί μου. εντάξει, είναι ιδιαίτερο. <laughs> Έχει το... φανταστικά με αυτή την ταινία. Ναι, ναι, ναι. Αυτό, αυτό, έχω να πω. Έχω γελάσει πολύ. Ε, το με μένει το μόρι. Ε, ήταν από αυτά που. Ναι, δεν ξέρω. Υπήρχε ένα διάστημα εκεί στα. Ε... Πότε βγήκε αυτό, 99. Κάπου εκεί, αρχέ Ζήρωση τέλο πάντων, mm. που είχαμε ανακαλύψει πάρα πολλέ από αυτέ τι ε, ασιατικέ. Mm. Ε, Υπήρχαν και κάτι, εταιρείε, ε, βίντεο που βγάζανε <laughs> με <τον> <laughs> τσουβάλι, <laughs> και και το τσουβάλι. Το Memento <laughs> μόνο είναι από τα πολύ χαρακτηριστικά από την Κορέα. <laughs> <χ> <χ> Γιατί νιώθω. Δεν ξέρω τώρα αν συμφωνεί, αλλά νιώθω ότι η Ιαπωνία και η Κίνα κάπω ήταν πιο εύκολα. Δηλαδή, η Κορέα, για μένα, το Memento μόνο είναι από τα πρώτα που θυμάμαι ότι. που άρχισα και αυτό να το δω έτσι, αλλά. Θυμάμαι ότι. Α, εγώ το θυμάμαι αυτόν τον τίτλο. Yeah. Το Μέντομο. Θυμάμαι ότι κάποιο το ήξερε, κάποιο που το είχε πει, κάπου το είχα δει. Ε, δεν έχει παράδοση. Μάλλον ψέ, ψέματα, δεν έχει κίνημα ε, όπω ο δυτικό κόσμο η Κορέα όσον αφορά τι queer ταινίε με, με τον τρόπο που, που uh -huh. το σκεφτόμαστε. Εμείς, βρε παιδί μου ότι κάποιο είχε κάνει μια ταινία τότε που οδήγησε σε αυτήν και τελικά έγινε μια ομπρέλα ταινιών. Αυτό το πράγμα δεν, δεν το είχε η Κορέα και μπορώ να σου πω δεν το έχει ακόμα. Ε, και γι' αυτό είναι τόσο σημαντικό το Μόρι γιατί είναι μια ταινία για. Δύο κορίτσια που είναι λεσβείε. Ε, και προφανώ έχει το χώρο κομμάτι. Η Κορέα γενικώ αγαπάει πάρα πολύ τα γυναικεία φαντάσματα που στοιχιώνουν. Mm. Έχουν αυτό, δεν έχουν τέρατα τόσο ε, το χώρο. Εντάξει, έχουμε δει και τέρατα εννοείται σε θρίλερ, αλλά πιο, πιο κλασικά θα δει γυναικεία φαντάσματα σε έξω κατάσταση. Ε, αλλά α πούμε σε αυτή την, την, την ταινία, ε, το φάντασμα στοιχιώνει του ομοφοβικού. Μια χαρά θα πω. Πολύ καλά του κάνει. Νομίζω. Ε, να πούμε και το, να αναφέρουμε οπωσδήποτε και το Bringing Out the Dead, το Έτσι. οποίο πρόσφατα έκλεισε και τα, είχε και την επέτειό του. Που είναι από τι. Θα έλεγα από τι κάπω ξεχασμένε ταινίε. Ακριβώ. Άμα δεν το έλεγε, θα το έλεγα εγώ. Ε, δηλαδή είναι σίγουρα από τι ξεχασμένε. Το ξεχασμένες οποίο. Αδίκω. Δηλαδή, εμένα, μ' άρεσε την πρώτη που το είχα δει τότε. Ε, και ο Νίκολα Κέιτ μ' άρεσε Αυτό, την ταινία. Πήγα να σου πω, βλέπαμε κάποτε τον Νίκολα Κέιτ και λέγαμε αν δεν μα ενδιαφέρει για οποιαδήποτε ταινία του. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι να μου έχει συμβεί αυτό ακόμα και στα χειρότερα χρόνια. Τώρα σκέψτε τώρα τα 90s. Ναι, όχι, ισχύει. Ναι. Είναι μια ταινία που θέλω να επισκεφθώ ξανά, όπω και όλο του Κορσέζε γενικότερα από την αρχή του. Είναι ένα project που έχω μεγάλο και το 20 το έχω βάλει στόχο. Το έχει ξανααναφέρει αυτό το project, δεν ξέρω. Δηλαδή, το πα χρονιά από χρονιά για να δούμε. Το έχει το 20. Αλλά ναι, όχι, αυτό ήταν αγαπημένη τότε, αγαπημένη και τώρα. Είναι μια κάπως φιαλτική ματιά της Νέας Υόρκη που κάπως σαν να καταλύει τελείω το, το όριο ανάμεσα στον κόσμο των ζωντανών και των νεκρών <συσιανού> και... Και... και κάπως μου είχε φανεί πολύ... <συσιανού> <συσιανού> πολύ ωραία το έθισες. Ε, αυτό, ναι, αλήθεια, ναι. αλήθεια, ήθελα να δω πώς μπορώ να χαρακτηρίσω ακριβώς αυτή την ταινία και το mm. έκανε τέλεια. Ε, ευχαριστώ. Ε... <συσιανού> ε... <συσιαν> και... Ε, μετά από αυτό. Ότι... Όχι, να αναφέρουμε άλλη μία. Ε, ναι, δεν γίνεται να, να βούμε... κλείσουμε με αυτήν. Καταρχά, αν, αν δεν τη λέγαμε αυτή, ειλικρινά, πιστεύω. Ε, τι να σου πω, 100 ε, email. Yeah, email ε, δε, ναι. Δεν ξεχάσαμε το, το μαγνόλια, παιδιά. Εδώ είναι το μαγνόλια. Νομίζω να το αφήσουμε για το τέλο. <laughs> έτσι. έτσι, τελευταίο. Ε, είναι μια πολύ ιδιαίτερη περίπτωση τη ταινία. Δεν ξέρω πώ σα αφήνω αυτή την ταινία. Ε, αισθάνομαι πω. Σαν είσαι κι εσύ και γιατί το ξέρω αυτό. Πέρσι, κάποια στιγμή που λέγαμε, ναι. συζητούσαμε να κάνουμε ένα κοινό ranking για τι ταινίε του Πολ Άντερσον. Δεν έγινε τελικά, ίσω γίνει στην πορεία. Αλλά θυμάμαι ότι κοιτάγαμε και ιδιαίτερα στον άνθρωπο και μα είχε Το μαγνόλα. Και ήμουν, τι ένιωσα, το ένιωσα, ένιωσα ότι ξαφνικά βρήκα να, τα, να ταυτίζομαι. γιατί ήλθα. Ούτε σε ένα αρέσει τόσο. Ναι. Και συζητούσαμε πόσο πολύ μα αρέσει η άλλη πλευρά του. Mm του Πολ Τόμα Άντερσον. Βασικά είναι, είναι από του Πάρα πολύ. Πάντα ένα κλαβ. βασικά είναι από <σχεδοί> του κοινοθέτε πόσο μεγαλώνουν και κάπω. Κάπως... Τσιλάρι. Ναι. Yeah. Μ' αρέσει <laughs> όλο και περισσότερο, <laughs> <ο Paul laughs> <Τσιλάριο laughs> <Πολύτες> αρέσει <laughs> όλο και περισσότερο το έργο του. Mm -hmm. Δηλαδή το Phantom Thread είναι μια τη ταινία τη δεκαετία. Το Inherent Vice το λατρεύω επίση. Ε, τα πρώτα του αυτά, αυτά που ήθελα ακόμα πάρα πολύ να γίνει Σκορσέζε, ναι, ναι, ναι. Όχι, συμφωνώ πάρα πολύ μαζί σου. Ε... Πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Δεν ε... είναι κακά. Δεν, πραγματικά δεν. Νομίζω ότι. είναι το δεν είναι ότι έχει κάνει κάποια κακή ταινία. Α, απλά ήταν λίγο πιο. Και ο ίδιο το έχει πει σε κάποια στιγμή σε ένα, σε ένα Reddit MA, αριθμό που το είχα πετύχει. Mm ότι είχε πει ότι θα. Δεν είχε πει τώρα, Ότι θα κόβει 20 λεπτά από την ταινία. Ότι άμα σαν τον εαυτό τότε θα του έλεγε να κόψει 20 λεπτά από την ταινία και να χαλαρώσει λίγο. Ναι, γιατί είχε, είχε, συλλάβει το του την του ιδέα αραβελή. πάρα, ως πάρα πολύ μικρή ταινία. Mm. Και όταν ξεκίνησε να γράφει το σενάριο, απλά γιγαντώθηκε. Και όντω mm. είχε πει ότι έχει μετανιώσει τη διάρκεια τη. Όντω. Ναι. Έχει πράγματα μέσα που τα λατρεύω ακόμα. Μ' αρέσει πάρα πολύ και όταν κρούζει την ταινία. Μ' αρέσει πάρα πολύ και η Τζούλιαν Μούρ η οποία καταλάβει ότι πολλοί τη θεωρούν φρικτή την ερμηνεία τη αυτήν την ταινία yeah, μου yeah. αρέσει πάρα πολύ γιατί παίζει σε μια σε ένα over the top μελοδραματικό τέτοιο παίζει πάρα πολύ ταιριαστά σύμφωνα με αυτό το πράγμα έχει και τι σκηνέ με τα βατράχια έχει πάρα πολλά πράγματα τα οποία τα θυμάμαι ακόμα mm. με τη σκηνή με τον, 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 τον Τζον yeah, Σιράιλ το ναι, <laughs> <laughs> ο Τζον Σιράιλ δεν παίζει ένα αστυνομικό που είχαν το όπλο του yeah, <laughs> ναι. κάποια πράγματα τα οποία είναι τόσο μικρά και τα κάνει τόσο grand να φαίνονται δηλαδή είναι είναι μια ωραία όπερα τέλο πάντων. Mm -hmm. Θέλω, έχω πολύ μεγάλη περιέργεια να το ξαναδώ. Απλά κάρτα μικρό καλάθι. Δεν πιστεύω ότι είναι αυτοαρμανμένο ταινίε του Πολυτεμά Άντερσον, αλλά είναι σίγουρα μια ταινία που χαίρομαι που υπάρχει και που, που την έκανε ώστε να γίνει ο σκηνοθέτη που έγινε στην πορεία και τον οποίο τον λατρεύω. Και, και... μπράβο σπάω, για οτιδήποτε τον έφερε εδώ. <laughs> Απλά μπράβο για οτιδήποτε τον Ε? ε... Ε, θέλω να πω κλείνοντα ότι ο λόγο που δεν μιλήσαμε τενέστερα για το Star Wars Phantom 1 δεν είναι επειδή το ξεχάσαμε. Yeah. <laughs> <laughs> αλλά επειδή ήρθε η ώρα να ανακοινώσουμε την επόμενη σειρά επεισόδιων που θα κάνουμε, που αφορούν τα Star Wars. Σύντομα θα μάθετε περισσότερα. Έχουμε ετοιμάσει καλεσμένου χαμό. Ε? Θα κάνουμε ένα break μία εβδομάδα, γιατί έχουμε φεστιβάλ Θεσσαλονίκη και έχουμε διάφορα πραγματάκια άλλα. Θέλουμε αλλά... να προετοιμάσουμε σωστά το τελεπόμενο. Βέβαια, την επόμενη... εννοείται, εννοείται, γιατί πάρα πολύ το, το έχουμε έτσι, έχουμε αγαπήσει πολύ την ιδέα αυτής της σειρας ε, οπότε, μας βρίσκεται σε Spotify, μας βρίσκεται σε Castbox, iTunes, Soundcloud, στο oneman.gr φυσικά και στο YouTube, oneman.gr μια λέξη, μας βρίσκεται και εκεί, οπότε την επόμενη φορά θα τα πούμε διαγαλαξιακά. Το θέσω έτσι. Mm -hmm. <laughs> Τα λέμε τότε ε, σε έναν γαλαξία πολύ πολύ μακριά. When we make that sequel, motherfucker. <laughs>